Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 17 Απριλίου και πάμε να δούμε μαζί τους κυριότερους τίτλους που δεσπόζουν τη σημερινή επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Συνεχίζεται το θρίλερ με το πτώμα στο Μητσερό. Υπό οκταήμερη κράτηση ο 33χρονος Ρουμάνος, πατέρας της 6χρονης κόρης του θύματος που ακόμη αναζητείται. Χαμηλές προσδοκίες για πρόοδο στο Κυπριακό ανέδειξε η έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τις ανησυχίες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο μετέφερε στον Αμερικανό ομολογό του ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χούλουσι Ακάρ. Με αποχωρήσεις δημάρχων συνοδεύτηκε η χθεσινή έκτακτη συνέλευση της Ένωσης Δήμων για τις μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση. Παναγία των Παρισίων, η επόμενη μέρα και η δέσμευση Μακρόν. Θα ξαναχτίσουμε την Παναγία των Παρισίων ομορφότερη σε 5 χρόνια. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι, πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως. Εδώ είμαστε. Πάμε να κάνουμε αρχή με το πρώτο θέμα των τίτλων μας. Ξετυλίγεται με γοργούς ρυθμούς το κουβάρι της υπόθεσης εντοπισμού πτώματος στο μεταλλείο του Μητσερού. Οι έρευνες της αστυνομίας στρέφονται τώρα στον εντοπισμό της 6χρονης κόρης της γυναίκας από τις Φιλιππίνες, το πτώμα της οποίας βρέθηκε σε φρεάτιο. Ωστόσο, οι αρχές δεν εμφανίζονται αισιόδοξες ως προς την κατάληξη του κοριτσιού. Ο 33χρονος Ρουμάνος, πατέρας της 6χρονης, οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος κράτησής του. Όλες τις λεπτομέρειες έχει η Κωνσταντίνα Ρουσιά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Το κοριτσάκι, όπως προανέφερες, είχε δηλωθεί ως ελίμον πρόσωπο μαζί με την άτυχη γυναίκα από φίλη της. Με το πρώτο φως της ημέρας να αναφέρουμε ότι επανήρχεσαν οι έρευνες στο μεταλλείο, όπου έσπευσαν αργά χθες το απόγευμα οι ανακριτές της υπόθεσης, αναζητώντας ίχνη, ίσως και στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να οδηγήσουν στον εντοπισμό τουλάχιστον του κοριτσιού. Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το παιδί να είχε την ίδια τραγική κατάληξη με την μητέρα του. Ωστόσο, σε σχέση με την υπόθεση, ο 33χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα στη Λάρνακα, ο οποίος είναι και ο πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με τον κύριο Αγγελίδη, τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, ανέφερε ότι οι έρευνες για την εξάχρονη επικεντρώνονται στην περιοχή του μεταλλείου του Μητσερού στη βάση κάποιων δεδομένων. Επισήμανε ωστόσο ότι δεν αποκλείεται να επεκταθούν στη Λάρνακα ή και αλλού. Επίσης, χαρακτήρισε τις έρευνες στο μεταλλείο πάρα πολύ δύσκολες. Γι' αυτό το λόγο πρόσθεσε διεξάγονται σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και με άτομα που γνωρίζουν καλά τόσο το χώρο του μεταλλείου όσο και την γύρω περιοχή. Να αναφέρουμε όμως ότι λόγω της δύσβατης περιοχής, λόγω του ότι υπάρχει πάρα πολύ νερό, οι έρευνες καθίστανται πάρα πολύ δύσκολες, Στέφανη. Ωστόσο, ίσως και να κινδυνεύει η ζωή αυτόν που θα δει οι εξάγουν τις έρευνες, γιατί υπάρχει πάρα πολύ νερό μέσα. Ανέφερε επίσης ότι στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης αξιολογούνται παράλληλα τα στοιχεία του φακέλου που είχε σχηματιστεί όταν η άτυχη γυναίκα και το κοριτσάκι της είχαν δηλωθεί ελείπουσες πέρσι τον Μάιο. Τώρα, το νήμα σε σχέση με την ταυτότητα της 38χρονης γυναίκας άρχισε να ξετυλίγεται όταν η φίλη της αναγνώρισε τα σκουλαρίκια που φορούσε χθες το μεσημέρι. Και να αναφέρουμε επίσης και λίγα από το ιστορικό της υπόθεσης ότι η νεκροτομή δεν είχε καταδείξει τα αιτία του θανάτου της άτυχης γυναίκας και οι αρχές βρίσκονται εν αναμονή των αποτελεσμάτων των ιστοπαθολογικών εξετάσεων για επιβεβαίωση. Αυτό το ανέφερε και ο κύριος Αγγελίδης πριν από λίγο, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA για την συνέχιση της υπόθεσης. Να αναφέρουμε ότι εναντίον του 33χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον δικαστήριου για έκδοση διατάγματος κράτησής του, διερευνάται το αδίκημα του φόνου εκπρομελέτης, ωστόσο τέθηκε και υπό οκταήμερη κράτηση, Στεφανή. Κωνσταντίνα Ρουσιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στο Κυπριακό. Χαμηλές προσδοκίες για πραγματική πρόοδο ή συμφωνία πάνω στους όρους αναφοράς. Παρά τη μερική πρόοδο που καταγράφηκε στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, διατηρεί ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, στην έκθεση για την αποστολή των καλών του υπηρεσιών για την Κύπρο. Παρά τη μερική πρόοδο που καταγράφηκε στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, υπάρχουν χαμηλές προσδοκίες για πραγματική πρόοδο ή συμφωνία πάνω στους όρους αναφοράς.
Αυτό αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην έκθεσή του για το Κυπριακό, ανεπίσημο αντίγραφο της οποίας δόθηκε το βράδυ της Τρίτης στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μονολότι οι πρόσφατες προσπάθειες για την θέσπιση των όρων αναφοράς δεν έχουν ακόμη αποδώσει καρπούς, αναφέρει στις παρατηρήσεις της έκθεσής του ο Γενικός Γραμματέας, εξακολουθώ να ελπίζω ότι τα μέρη θα χρησιμοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για να ξεπεράσουν τις διαφορές που εξακολουθούν να υφίστανται. Υπογραμμίζοντας ότι τα μέσα για μια βιώσιμη λύση στο κυπριακό πρόβλημα παραμένουν πρωτίστως στα χέρια των μερών, επαναλαμβάνει ότι μια διευθέτηση θα απαιτήσει από κάθε πλευρά να δεχθεί λιγότερο από το πληρέστερο μέτρο ικανοποίησης σε κάθε ζήτημα. Ο κ. Γκουτέρες εκφράζει την ελπίδα οι συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις να οδηγήσουν στην επιστροφή στις διαπραγματεύσεις των δύο μερών. Μάλιστα, αναφέρει ότι θα ζητήσει από την κυρία Λουτ να συνεχίσει τις συζητήσεις. Όσον αφορά τις διαρκείς εντάσεις γύρω από την εξερεύνηση υδρογων ανθράκων, επαναλαμβάνει ότι οι φυσικοί πόροι που βρίσκονται μέσα και γύρω από την Κύπρο πρέπει να ωφελήσουν τις δύο κοινότητες και να αποτελέσουν ισχυρό κίνητρο για την εξέβραση μιας διαρκούς λύσης στο κυπριακό πρόβλημα. Τις ανησυχίες της Τουρκίας όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο μετέφερε στον Αμερικανό ομόλογο του Πάτρικ Σόναχαν ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χούλους Γιεκάρ. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξης και τη Χριστίνα Μάρκο αυτή τη φορά. Χριστίνα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Κυρίες και κύριοι, στο Πεντάγωνο βρέθηκε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χούλους Γιεκάρ, ο οποίος μετέφερε στον Αμερικανό ομολογό του Πάτρικ Σόναχαν τις ανησυχίες της Τουρκίας όσον αφορά στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ανησυχία της Τουρκίας, Στέφανη, σύμφωνα με τον ΑΚΑΡ, έγκυται στο νομοσχέδιο που ετοίμασαν οι γερουσιαστές Ρόμπερτ Μενέτες, ο οποίος και επισκέφθηκε χθες την Κύπρο μαζί με τον Μάρκο Ρούμπιο. Δεν μπορεί να αγνοηθούν τα δικαιώματα των ομογάλακτων αδελφών μας, όπως ανέφερε στην Κύπρο, και του λαού της λεγόμενης Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, που είναι οι συνιδιοκτήτες των ενεργειακών πηγών ενέργειας στην Κύπρο και έχουν ίσα δικαιώματα, και ότι όλοι οι συνέργειες που συμβαίνουν εδώ πρέπει να λάβουν υπόψη τους αυτή την πραγματικότητα. Διαφορετικά, εμείς δεν τις αποδεχόμαστε ούτε τις θεωρούμε σύνομες, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Υπουργός. Γενικότερα, Στέφανη, η συζήτηση των δύο υπουργών επικεντρώθηκε στα θέματα περί συμφερόντων και όχι θέσεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο υπηρεσιακός εκπρόσωπος του Πενταγώνου Charles Summers, η συζήτηση εστίασε στην εταιρική συνεργασία τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Οι δύο υπουργοί συναντήθηκαν ως στρατηγικοί εταίροι, επικέντρωσαν την συζήτησή τους στα συμφέροντα και όχι στις θέσεις τους και την σημασία της αμερικανοτουρκικής συνεργασίας σε διμερές επίπεδο και ως συμμάχων του ΝΑΤΟ με στόχο την επίτευξη της αμοιβαίας ασφάλειας και της οικονομικής ευημερίας τόσο για τις δύο χώρες όσο και για την περιοχή. Επισημαίνεται, Στέφανη, χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο υπηρεσιακός εκπρόσωπος του Πενταγώνου. Ευχαριστούμε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, θα πραγματοποιεί σήμερα επίσημη επίσκεψη στη Γεωργία, όπου είχε κατευθείαν συνάντηση με τη γεωργιανή ομολογό του. Ο Μάριος Καμιναρίδης είναι μαζί μας τηλεφωνικός για να μας ενημερώσει. Μάριε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η επίσκεψη είναι διήμερη, Μάριε, και είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη που πραγματοποιεί πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα. Έτσι ακριβώς, Στέφανη, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Αναστασιάδης, έτυχε σήμερα το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο στην Τυφλίδα επίσημης υποδοχής από τον πρόεδρο της Γεωργίας, την κυρία Σολομή Σορομπαλίβιλη, η οποία έτυχε μια επίσημη υποδοχή στο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο συνοδευόμενος από τα μέλη της Κυπριακής Αντιπροσωπείας, όπου είχε και στρατιωτικό αείμα και μάλιστα ακουστήκαν και ο εθνικός ύμνος. Τώρα, οι πληροφορίες που έχουμε αναμένεται τα θέματα που θα απασχοληθούν στις ομιλίες σήμερα είναι οι διμερές σχέσεις, το Κυπριακό, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργίας, ενώ αναμένεται να υπογραφούν αρκετές διμερές συμφωνίες, όπως έχει προαναφέρει, είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη Κύπριου Πρόεδρου στη συγκεκριμένη χώρα. Να αναφέρω έτσι εντάχει ότι παρόν βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χριστοδουλίδης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Προδρόμου, επίσης και ο πρέσβης της Δημοκρατίας στη Γεωργία με έδρα την Αθήνα, ο Κυριάκος Κινεβέζου, και υπηρεσιακοί παράγοντες. Επίσης ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται και
Στο πλευρό του και η σύζυγος του, η κυρία Άντρη Αναστασιάδη. Αυτά, Στέφανη. Μάριε Καμιναρίδη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Τώρα, κυρίες και κύριοι, την πρόεδρο του κίνηματος Αλληλεγγύη και ευρωβουλευτή Ελένη Θεοχάρου φιλοξενούμε στη συνέχεια για να συζητήσουμε μαζί της τόσο το κυπριακό όσο και θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε ήδη συνδεθεί με το στούτιο στη Λευκοσία και την βλέπετε. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Θεοχάρου. Καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία. Σημειώνουμε ότι η κυρία Θεοχάρους είναι και υποψήφια ευρωβουλευτής και βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο του ΔΥΚΟ για τις επερχόμενες ευρωεκλογές. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, κυρία Θεοχάρους, με το πρόσφατο ταξίδι σας στη Νέα Υόρκη, όπου καλεστήκατε για τους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου που διοργανώνουν οι ομογενείς, κρατώντας και κρατούσατε μάλιστα τη μεγάλη ελληνική σημαία του δολοφονηθέντος βορειοϋπειρώτη ήρωα Κωνσταντίνου Κατσίφα. Θα θέλαμε να μοιραστείτε λίγο μαζί μας αυτή την εμπειρία, αλλά και το τι εισέπραξε η Ελένη ως άνθρωπος, αλλά και η Ελένη Θεοχάρους ως πολιτικός από τους Έλληνες της Διασποράς. Πολύ, πολύ εύστοχη ερώτησή σας. Σας ευχαριστώ. Η παρέλαση με την σημαία του Κωνσταντίνου Κατσίφα ήταν εκτός προγράμματος, πέρα για πέρα εκτός προγράμματος. Η πρόσκληση με αφορούσε ως πολιτική προσωπικότητα από τον ευρύτερο κυπριακό και ελλαδικό χώρο και ήμουνα το τιμόμενο πρόσωπο της παρέλασης των Ελλήνων Ομογενών στην 5η Λεωφόρου που γίνεται κάθε χρόνο για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Οι εορτασμοί είναι τριήμεροι, έχουν έβαση τη σημαία σε συγκεκριμένο σημείο της Νέας Υόρκης, αν θυμάμαι καλά λέγεται Bowling Green, και είναι μονίμως αναπεπταμένη εκεί η ελληνική σημαία. Είχε έρθει η προεδρική φρουρά από την Αθήνα μαζί με την μπάντα του Δήμου Κερκυραίων Μάντζαρος, πάρα πολύ ομογενείς και βεβαίως σε κάθε συνάντηση που είχαμε υπήρχαν πολλοί Αμερικάνοι γερουσιαστές, βουλευτές, αξιωματούχοι. Στην παρέλαση ήταν και ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Έλαβε χώρα και μια πολύ μεγάλη τελετή στο Hilton, στην οποία είχα την τιμή να ομιλήσω, να καταθέσω τις απόψεις μου για τα τρέχοντα που αφορούν τον ελληνισμό και κυρίως και για την γενοκτονία των Ποντίων που συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια από το 1919 για την κατάσταση στην Κύπρο, για τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Το ίδιο συνέβη και στην έπαρση της σημαίας στο Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι το τιμόμενο πρόσωπο, το τιμόμενο πολιτικό πρόσωπο και αισθανόμουν μια βαθιά υπερηφάνεια για την επιλογή και την τιμή που μου έγινε. Παρακολούθησα όλες τις τελετές, έλαβα μέρος σε όλες τις τελετές. Υπήρχε μεγάλη δοξολογία για την εθνική μας επέτειο στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδας στο κέντρο του Μανχάταν και από εκεί ακολούθησε η πορεία προς το σημείο της παρέλασης. Όπως σας έχω πει, υπήρξαν πάρα πολλοί γερουσιαστές που παρακολούθησαν ή έλαβαν μέρος και στην παρέλαση. Και έφνης ενώ ήμασταν στην εξέδρα παρακολουθώντας την παρέλαση μου ζήτησαν οι ομογενείς από την Βόρειο Ήπειρο, οι Έλληνες της Βορείου Ήπειρου να παρελάσω μαζί τους με όλο το συγκρότημα των Βόρειο Ήπειρωτών. Και αυτό βεβαίως ήταν και συγκινητικό και τιμητικό και με γέμισε υπερηφάνεια. Αυτά είχαν γίνει στη Νέα Υόρκη. Ο ελληνισμός στις χώρες, στους χώρους, στους τόπους διασποράς του παραμένει ατόφιος, ακρεφνής. Καλό είναι να βοηθούμε τα νέα παιδιά να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Καλό είναι να έχουμε δασκάλους και σχολεία ελληνικά στα οποία τα παιδιά θα συνεχίσουν να φωτίζονται από την ελληνική παιδεία. Και καλό είναι να στηρίζουμε την ομογένεια στις προσπάθειες της να διατηρήσει άρρηκτους τους δεσμούς με το Εθνικό Κέντρο. Δυστυχώς όλα αυτά, λόγω της κατάστασης και στην Αθήνα και στη Λευκοσία, της οικονομικής εννοώ και της άλλης πολιτικής κατάστασης, δεν πραγματοποιούνται και υπάρχει μια πικρία από μέρους των ομογενών. Ωστόσο, πιστεύω ότι με το πέρασμα των ετών θα το κατανοήσουμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζουν μέσα στην αγνότητα των παλιότερων εποχών, παρόλο που έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που έχουν φύγει από την αγκαλιά της μητρικής γης.
και είναι και τόσο πιο πολύ δεμένοι μεταξύ τους οι ομογενείς. Ναι, δυστυχώς είναι δεμένοι μεταξύ τους, αλλά δυστυχώς φροντίζουμε και τις έρηδες που μαστίζουν και τους τόπους μας να τις μεταφέρουμε και ανάμεσα στους ομογενείς. Οπωσδήποτε είναι όλοι, εκδηλώνονται πάντοτε όλοι υπέρ της εκάστοτε κυβερνήσεως που υπάρχει στον τόπο μας. Ζήτησαν από σας έτσι κάποια περισσότερη ενημέρωση για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, κυρία Θεοχάρους? Υπήρξαν πολλές κατηδίαν συζητήσεις. Ήταν ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο κύριος Δημήτριος. Ήταν ο Φίλιπ Κρίστοφερ, μια εμβληματική προσωπικότητα της ελληνικής και κυπριακής ομογένειας. Ήταν η Μαλώνη, η γερουσιαστής, με την οποία είχα μια μακρά συζήτηση. Και άλλοι πολιτιακοί παράγοντες των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπωσδήποτε οι συζητήσεις ήταν στην ημερήσια διάταξη και κατέθετα τις απόψεις μου μετά παρησίας, όπως συνηθίζω να κάνω πάντοτε. Για το Κυπριακό, κυρία Θεοχάρους, σε μια παλιότερη συνέντευξη σας είχατε υποστηρίξει ότι έχουμε πέσει στον γκρεμό και το μόνο που μας κρατά από το να κατρακυλήσουμε στο βάραθρο είναι ένας σάμνος με βαθιές ρίζες, ο οποίος λέγεται Κυπριακή Δημοκρατία. Βλέπουμε ότι το Κυπριακό έχει βαλτώσει. Είμαστε σε ένα παρατεταμένο αδιέξοδο. Ποιοι χειρισμοί πρέπει να γίνουν από τη δική μας πλευρά, ή δεδομένης της αδιαλαξίας της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής πλευράς που εγείρει και το θέμα τώρα της θετικής ψήφου, δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια αντίδρασης? Ενώ όπως ακούσαμε και προηγουμένως, είχαμε και την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του κ. Γκουτέρες, που δόθηκε ψες στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, στην οποία επισημαίνει ότι παρά τη μερική πρόοδο που καταγράφηκε στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, υπάρχουν χαμηλές προσδοκίες για πραγματική πρόοδο. Μάλιστα. Καταρχήν να σας πω ότι δεν έχω την έκθεση στα χέρια μου και αυτό το κείμενο που δόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, από ό,τι αναφέρθηκε, είναι προκαταρκτικό. Συνεπώς δεν μπορούμε να εξαγάγουμε τα δικά μας συμπεράσματα εάν δεν έχουμε την έκθεση και εάν δεν την μελετήσουμε. Τώρα, όσον αφορά την πολιτική ισότητα, την θετική ψήφο, την εκπεριτροπή της Προεδρίας, σας θυμίσω ότι ήταν και δικές μας προτάσεις προς τους Τουρκοκύπριους που έγιναν στο Crans Montana και είχαμε από τότε επισημάνει ότι είτε αναιρεθούν είτε παραμείνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, για την Τουρκία θα είναι δεδομένα, θα είναι κεκτημένο. Έτσι, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ερχόμαστε εκ των υστέρων σχεδόν δύο χρόνια μετά να λέμε ότι εγείρουν θέμα θετικής ψήφου Τουρκοκύπριοι. Εμείς τους το είχαμε δώσει. Τώρα, στη συνέχεια υπήρξε το ζήτημα του ότι η θετική ψήφος θα πρέπει να αφορά μόνο ζητήματα που αφορούν την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Όλα αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτά, γιατί από τη στιγμή που τους έχουμε προσφέρει το μείζον, γιατί να προσαρμοστούν εις το ελάχιστον. Όσον αφορά την κατάσταση και τον θάμνο από τον οποίο πρέπει να αρπαχτούμε αυτή τη στιγμή, η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι πρέπει να αποταθούμε ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να αναζητήσουμε όλα τα νομικά όπλα τα οποία διαθέτουμε ως εκ της ένταξης της πατρίδας μας στην μεγάλη αυτή ευρωπαϊκή οικογένεια, να αναζητήσουμε τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, όπως το 178 της 4ης Μαρτίου του 1964, με το οποίο αναγνωρίζεται ως μοναδική νόμιμη οντότητα στην Κύπρο η Κυπριακή Κυβέρνηση και καμία άλλη οντότητα, και συνεπώς οτιδήποτε άλλο έχει προκύψει από εκεί και πέρα, όπως για παράδειγμα η ανακήρυξη του ψευδοκράτους, οι προσπάθειες του για αναγνώριση, η συμφωνία της πράσινης γραμμής κλπ. Θα πρέπει οπωσδήποτε να εγκαταληφθούν. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε τον παρασιτισμό ενός παράνομου μορφώματος, το οποίο είναι αποτέλεσμα εισβολής στρατιωτικής κατοχής. Αυτό αντίκειται και στις θεμελιώδεις αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Συνεπώς, οφείλουμε να προσαρμοστούμε στα δεδομένα όπως είναι αυτή τη στιγμή και να αρπαχτούμε από την υποχρέωση του κάθενος να υπακούει στη διεθνή νομιμότητα. Βεβαίως, κάποιοι θα αντιτείνουν ότι με τις τριμερείς συμφωνίες με το ενεργειακό μπορούμε να αποκτήσουμε ισχυρότερα ερίσματα. Πολύ σωστό είναι αυτό. Φτάνει να το χρησιμοποιήσουμε με τους σωστούς όρους. Δηλαδή, να κατανοήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μπορούμε να καταστούμε ο εναλλακτικός ενεργειακός ομφάλιος λόρος για την
Ένωση και να ζητήσουμε την συμπαράσταση της Ένωσης στο σύνολο της για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τον υποθαλάσσιο πλούτο, τους υδρογονάνθρακες των θαλασσών μας με ασφάλεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποποιούμεθα των δικαιωμάτων μας στην κατεχόμενη γη μας, αυτό δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε την κατοχή, αυτό δεν σημαίνει ότι θα δεχθούμε σε καμιά περίπτωση να αναγνωριστεί χωριστική οντότητα στα κατεχόμενα, είτε με τη μορφή χαλαρής ομοσπονδίας, είτε με τη μορφή συνιστώντος κράτους, είτε με τη μορφή επικυρίαρχου κράτους. Είχαμε και την εισήγηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για κοινοβουλευτική δημοκρατία. Βεβαίως είπατε ότι πρέπει να απευθυνθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ζητήσουμε την στήριξή της για το θέμα το κυπριακό, το εθνικό. Ξέρετε, ο κόσμος, οι πολίτες, έχω την αίσθηση ότι είναι απογοητευμένοι από την Ευρώπη. Είμαστε τόσα χρόνια κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια κάτι για να επιληθεί επιτέλους το πρόβλημα της Κύπρου. Ναι, σωστή η παρατήρησή σας, όμως οι πολίτες θα πρέπει να αναλογιστούν και να ψάξουν να πληροφορηθούν πότε οποιαδήποτε κυπριακή κυβέρνηση αποτάθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτώντας, όχι επαιτώντας, απαιτώντας την εφαρμογή των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό και των νομικών όπλων τα οποία μας διαθέτει η ένταξη μας, όπως σας έχω πει, το πρωτόκολλο της ένταξης, το πρόσθετο πρωτόκολλο, η αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου. Πότε ζητήσαμε να εφαρμοστούν αυτά? Διαφορετικά δεν θα υπογράψουμε, για παράδειγμα, την Τελωνιακή Ένωση της Τουρκίας ή την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης ή τη Συμφωνία Επανεισδοχής ή τη Συμφωνία για τους Πρόσφυγες. Δεν μπορεί η Τουρκία να λέει υπογράφω με τα 27 κράτη-μέλη εκτός από την διοίκηση του Νότου, την οποία δεν αναγνωρίζω ως Κυπριακή Δημοκρατία, και εμείς να το δεχόμαστε και εμείς να συνεχίζουμε να αφήνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρεί σε συμφωνίες με την Τουρκία. Εκεί είναι που θα πρέπει να προκαλέσουμε την κρίση για να καταλάβει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το ζητούμε, το απαιτούμε, είναι δικαίωμά μας και το διεκδικούμε. Όπως είχαμε και στην τελευταία έκθεση της Κομισιόν, το θέμα της αναβάθμισης της τελωνιακής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, του εξυγχρονισμού. Είναι ένα λαμπρό βήμα που μας προσφέρεται, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν είναι κοινωνία αγγέλων, δεν είναι ένας χώρος στον οποίο πάντοτε πριτανεύουν οι αρχές και οι αξίες της Ένωσης και το ηθικό και η ηθική και το διεθνές δίκαιο. Είναι ένας χώρος όπου υπάρχουν και τα διεθνή συμφέροντα και τα εθνικά συμφέροντα και τα συμφέροντα των ισχυρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή καίγεται η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή να διατηρήσει ανοιχτούς τους εμπορικούς διάβλους με την Τουρκία, επειδή η Τουρκία είναι ένας ισχυρός οικονομικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά για τις βιομηχανικές χώρες, και επειδή η ίδια η Τουρκία καίγεται να έχει ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας τους εμπορικούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ο υπαριθμόν ένα εταίρος της Τουρκίας, ενώ η Τουρκία είναι ο υπαριθμόν 4 εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία που μας δίνεται αυτή τη στιγμή να μην αποδεχθούμε με τίποτα την υπογραφή της αναβάθμισης της Τελωνιακής Ένωσης της Τουρκίας, αν δεν αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, όχι στα εδάφη τα οποία σήμερα κατέχει, είναι σήμερα ελεύθερα, αλλά στο σύνολο των εδαφών του νησιού Κύπρος. Ένα άλλο ερώτημα που έρχεται από τους τηλεθεατές, κύριε Θεοχάρους, είναι αν είναι σωστά ενημερωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση για την πραγματική φύση του Κυπριακού. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι εσείς διεξάγετε το δικό σας προσωπικό αγώνα στο θέμα. Είναι όμως αυτό αρκετό? Σαφώς και δεν είναι αρκετό, γιατί δεν μπορείς να πιάσεις και τους 750 υπόλοιπους ευρωβουλευτές και να τους κανοναρχάς από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα για να καταλάβουν ποια είναι η φύση του κυπριακού προβλήματος. Τον ίδιο αγώνα κάνουν και άλλοι ευρωβουλευτές από τους Κύπριους που βρισκόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μόνο μία συνιστόσα του όλου οικοδομήματος που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε μια καλή παρουσία, θα έλεγα μια πολύ καλή παρουσία, και πολλές φορές με τα λόμπις που έχουμε δημιουργήσει, με τις ομάδες που πραγματικά γνωρίζουν τη φύση του κυπριακού προβλήματος, το γεγονός ότι έχει γίνει μια στρατιωτική εισβολή, η οποία συνεχίζεται, έχει γίνει ένα εθνικό ξεκαθάρισμα
που οδήγησε στον βίαιο διαχωρισμό του λαού, το γεγονός ότι υπάρχουν 40.000 Τούρκοι στρατιώτες και δεν ξέρω πόσα πανίσχυρα άρματα μάχης στον τόπο μας. Αυτά τα πράγματα τα γνωρίζουν και ξέρουν ότι είναι αυτή η κατάσταση που παρεμποδίζει την επάνωδο στην ομαλότητα. Όμως έχει τεράστια σημασία και το τι λέγεται στο Συμβούλιο, το τι λέγεται στην Επιτροπή, το τι λέγεται στους υπόλοιπους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν ό,τι χτίζουν οι ευρωβουλευτές το χαλάνε οι υπόλοιποι, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει καμιά περίπτωση στο τέλος, διότι και το Κοινοβούλιο δεν έχει όλες τις αρμοδιότητες που θα έπρεπε να έχει ως το μοναδικό εκλεγμένο σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ενημερώσουμε και τις νέες φουρνιές των συναδέλφων που θα έρθουν μετά τις εκλογές της 26ης Μαΐου και ελπίζω επιτέλους και η Κυπριακή Κυβέρνηση να αναλάβει δράση και να θέσει τα ζητήματα στη σωστή τους διάσταση. Μπορώ να πω ότι αισιοδοξώ σε αυτό το θέμα, γιατί σε πρόσφατες δηλώσεις του πρόεδρος Αναστασιάδης έχει δώσει δείγματα γραφής ότι θα είναι πολύ πιο διεκδικητικός στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τούτε και εις το εξής. Τώρα, να έρθουμε και λίγο στα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης και εσωτερικής πολιτικής. Να μου σχολιάσετε θα ήθελα την πρόταση του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, του κυρίου Αβέρο Φινεοφίτου, για να διαλυθεί η Βουλή και να προκηρυχθούν εκλογές στις παράλληλα ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές, κύριε Θεοχάρους. Καταρχήν, ένα μήνα πριν από τις υποτιθέμενες εκλογές, δεν έρχεται κανείς να κάνει αυτόν τον πειραματισμό. Ούτε να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, ούτε να διαλύσει τη Βουλή εν εθρία, ούτε να προχωρήσει σε προκήρυξη των εκλογών, γιατί κρίνει ότι στη δεδομένη στιγμή ενδεχομένως θα αποκομίσει κομματικά κέρδη. Είναι πέρα για πέρα μία βόμβα κρότου λάμψης, η οποία βεβαίως έσκασε, αλλά ούτε τρόμαξε κανένα, ούτε ξάφνιασε κανένα. Είναι τα γνωστά τερτύπια τα οποία έχουμε ζήσει πολλές φορές μέχρι τώρα, όπως τις αλλαγές του εκλογικού νόμου και άλλες ανάλογες αντιδράσεις. Τώρα, αν τίθεται πολιτιακό ζήτημα και αν ο κύριος Νεοφίτου, πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, σκέφτεται ότι θα μπορούσε να δοθεί λύση, θα μπορούσε να δοθεί έξοδος από τα πραγματικά αδιέξοδα στα οποία περιέρχεται σταδιακά η κυβέρνηση, θα ήταν η προκήρυξη προεδρικών εκλογών. Γιατί η καταστροφή του συνεργατισμού του μεγαλύτερου επιτεύγματος που έκανε ποτέ ο φτωχός κυπριακός λαός και από το οποίο βοηθήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες συμπατριώτες μας, δεν οφείλεται στη Βουλή, δεν οφείλεται σε ενέργειες της Βουλής, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε κυβερνητικές ενέργειες. Η απόδοση ευθυνών από την Ερευνητική Επιτροπή δείχνει ξεκάθαρα κυβερνητικούς αξιωματούχους. Από εκεί και πέρα, αν φταίει κάποιος άλλος, γιατί να ζητάμε από τρίτους να παραιτηθούν και να αποχωρήσουν. Νομίζω ότι ήταν μια πρόταση ανεφουσίας, μια πρόταση από προσανατολισμού από την πραγματική κατάσταση, μια πρόταση η οποία ακολούθησε και άλλες ανάλογες προσπάθειες από προσανατολισμού της κοινής γνώμης, γι' αυτό έπεσε στο κενό. Ένα άλλο θέμα, κυρία Θεοχάρους, που αποτελεί βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας, είναι η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για τις αποκοπές στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να χειριστεί το θέμα η κυβέρνηση και γενικά το πολιτικό σύστημα και τι επιλογές υπάρχουν στην περίπτωση που το ανώτατο απορρίψει την έφεση της κυβέρνησης? Και να σας πω, ακόμη και ο Γενικός Εισαγγελέας διατηρεί τις επιφυλάξεις του ως προς την θεραπεία του όλου προβλήματος και όλοι αναμένουν την απόφαση του ανωτάτου. Δεν θα μπορούσα εγώ, μη όντας διαπρεπής νομικός όπως είναι όλοι όσοι ασχολούνται σε αυτό το επίπεδο με το ζήτημα, να καταθέσω μία πρόταση η οποία θα έδινε και τη λύση, θα έδινε και την αποκατάσταση του προβλήματος. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι εκτός από τους κυβερνητικούς υπαλλήλους έχουν πληγεί και πάρα πολύ, ίσως η μεγίστη πλειονότητα του λαού που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα και συνεπώς θα πρέπει να δούμε την όλη
με την, το όλο σκεπτικό της υπόθεσης, με την προσπάθεια να αποκατασταθούν σταδιακά τα δικαιώματα όλου του λαού. Υπάρχει πρόθεση από ό,τι μας ελέγχθηκε της κυβέρνησης να αποκαταστήσει τους δημόσιους υπαλλήλους μέχρι το 2023. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λαμβάνονται παράλληλα και μέτρα για την αποκατάσταση και των δικαιωμάτων και των μισθολογικών ελλειμμάτων που παρατηρούνται στον ιδιωτικό τομέα. Εμείς θέλουμε να τα βλέπουμε σφαιρικά, θέλουμε να υπάρξει ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα του λαού και να μην βαθαίνει το χάσμα μεταξύ των πάρα πολύ πλούσιων που έχουν προκύψει από την οικονομική κρίση και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς προέκυψαν με τα ευεργετικά μέτρα που πήρε για αυτούς η κυβέρνηση δήθεν στα πλαίσια της ενίσχυσης της ανάπτυξης και τους πάρα πολύ φτωχούς οι οποίοι είναι οι νεοφτωχοποιηθήσεις μάζες λόγω της μαζικής της τεράστιας μείωσης των μισθών και των απολαβών και των επιδομάτων που ελάβαναν οι πολύτεκνοι, για παράδειγμα, το επίδομα μάνας, το επίδομα, οι φορολογικές ελαφρύνσεις, οι φοιτητικές χορηγίες και όλα αυτά. Η κοινωνία μας πάντως, κυρία Θεοχάρου, σταλανίζεται από σκάνδαλα, σκάνδαλα μικρά, σκάνδαλα μεγάλα, σκάνδαλα μεγατόνων και η απαξίωση του πολιτικού συστήματος έπιασε κόκκινο. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αντιστραφεί και ποιες είναι οι ευθύνες των κομμάτων και των πολιτικών? Εμείς ζητήσαμε να δοθούν στη δημοσιότητα όλοι όσοι εμπλέκονται σε οποιαδήποτε μορφή σκάνδαλα. Και αυτή είναι η απέτησή μας. Όλοι όσοι εμπλέκονται σε οποιασδήποτε, χωρίς να θέλουμε να εμπλακούμε σε κυνήγι μαγισσών, έτσι, για παράδειγμα με τα χαριστικά δάνεια ή τα κόκκινα δάνεια ή όλα όσα κατά καιρού συνιστούν το καθημερινό, το επιούσιο σκάνδαλο που αποκαλύπτεται. Δεν φοβόμαστε τίποτα ως κίνημα αλληλεγγύη, είμαστε περήφανοι για το ότι έχουμε καθαρά χέρια. Είμαστε περήφανοι και για το παρελθόν μας και για το παρόν μας και σίγουρα για το μέλλον μας και απαιτούμε να γίνει κάθαρση αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να καλύπτονται κάτω από το χαλί τα σκάνδαλα, να προκύπτει ένα νέο άλλο σκάνδαλο και να ξεχνιέται το προηγούμενο και να ρίχνονται στον κάλαθο των αχρήστων οι εκθέσεις των διαφόρων επιτροπών. Όπως σας έχω πει, πάντοτε με απόλυτο σεβασμό στον νόμο και στην διαφάνεια, ούτως ώστε να μην θυματοποιηθούν άνθρωποι που ενδεχομένως να μην είναι οι κύριοι υπέτη κάποιας οικογενειακής τραγωδίας, ας μου επιτραπεί ο όρος. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί και την Ευρώπη, αλλά και το η κάθε χώρα, μέλος, κράτος, μέλος ξεχωριστά, είναι το μεταναστευτικό, το προσφυγικό. Η ροή αυτή μεταναστών προς την Κύπρο, εσάς σας προβληματίζει, σας ανησυχεί, ενέχει κινδύνους αυτή η κατάσταση και ποιοι είναι κατά την άποψή σας και τι πρέπει να κάνουμε σαν Κύπρος για να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα? Όσον αφορά την ροή μεταναστών προς την Ευρώπη, είχα πάντοτε την ξεκάθαρη θέση ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να στήσουμε πολυβόλα στις ακτές και κανόνια για να χτυπάμε απροστάτευτους ανθρώπους μέσα στους σκυλοπνίχτες που τους ρίχνουν οι δουλέμποροι, οι σύγχρονοι δουλέμποροι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν ξεκίνησαν για το τίποτα από τις μακρινές τους πατρίδες για να φτάσουν στην γη της επαγγελίας, στη γη των ονείρων τους, όπου θα έχουν τουλάχιστον ένα κομμάτι ψωμί για να τρώνε. Όσον αφορά την Κύπρο, είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο να μην έχουμε για αρκετό χρονικό διάστημα μετακίνηση μεταναστών, μη ελεγχόμενη ροή μεταναστών ή φυγάδων ή προσφύγων και άλλων ομάδων κυνηγημένων πολιτών. Και αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι όσον αφορά την Ευρώπη ήμασταν μια απομακρυσμένη περιοχή εκτός της συνθήκης Σέγγεν που θα καθιστούσε την άφιξη τους εδώ ιδιαίτερα προβληματική με την έννοια ότι δεν θα μπορούσαν να φύγουν και να πάνε στην υπόλοιπη Ευρώπη που είναι ο πραγματικός, ο ουσιαστικός του στόχος. Ο στόχος είναι η Γερμανία, είναι η Σουηδία, είναι χώρες που θα μπορούσαν πολύ εύκολα να βρουν δουλειά, γνωρίζοντας ότι και στον τόπο μας υπάρχει οικονομικές δυσχέρειες και ανεργία.
Εκείνο που παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό, δηλαδή την μαζική ροή μεταναστών, είτε από την γραμμή καταπαύσεως του Πυρός, είτε με διάφορα πλοιάρια τα οποία φτάνουν στις βόρειες ακτές, με ανησυχεί με την έννοια ότι πιστεύω πως οφείλεται σε κατευθυνόμενη από την Τουρκία μετακίνηση μεταναστών, που μπορεί και να μην είναι μετανάστες, και καλό είναι οι υπηρεσίες ασφαλείας του κράτους να είναι σε εγρήγορση και να γνωρίζουν επακριβώς πού πάνε αυτοί που εισέρχονται στον τόπο μας και πώς συμπεριφέρονται. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, γιατί μπορεί να προκαλέσει κοινωνική αναταραχή, μπορεί να προκαλέσει διαταραχή της κοινωνικής συνοχής. Δεν θέλω με αυτόν τον τρόπο να εκλάβει οποιοδήποτε ότι μας διακατέχει αδίποτε μορφή ξενοφοβίας ή ρατσισμού ή οτιδήποτε άλλο. Απλώς ως προληπτικό μέτρο, όπως κάνουν όλες οι χώρες της Ευρώπης όταν υποψιάζονται ότι ανάμεσα σε αυτούς που εισέρχονται μπορεί να είναι και κάποιοι φυγάδες του ISIS για παράδειγμα ή άλλα εγκληματικά στοιχεία. Και το έχετε ακούσει πρόσφατα, ότι ολόκληρη η Ευρώπη είναι σε συναγερμό για το ενδεχόμενο μετακίνησης αυτών των ανθρώπων. Πολύ περισσότερο εμείς που δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα σύνορά μας, που δεν έχουμε ναυτικό να περιπολεί στις θάλασσες μας, που δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιους θα μας στείλει η Τουρκία. Και συνεπώς κάθε καρυδιές καρύδι μπορεί να διζήσει στον τόπο μας. Mm-hmm. Να παραμείνουμε για ακόμη λίγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας έχουμε ακούσει να λέτε ότι η Κύπρος θα πρέπει να εκμεταλλευτεί όλες τις ευκαιρίες που της δίνει η Ένωση για τη βελτίωση της παιδείας. Θα θέλαμε έτσι να μας το αναπτύξετε αυτό, μιας και ο χώρος της παιδείας έχει δεχθεί έτσι μεγάλο πλήγμα τον τελευταίο χρόνο, θα λέγαμε. Ναι, η παιδεία είναι βασικά υπόθεση που αφορά το κάθε ένα από τα κράτη-μέλη και το κάθε κράτος μέλος οφείλει να δημιουργήσει ένα σύστημα που να οδηγεί στην προσαρμογή της παιδείας, στην δημιουργία ανθρώπων με καλούς χαρακτήρες, με καλή μόρφωση, με ικανότητες, με την δυνατότητα να προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και όχι στην δημιουργία ατόμων τα οποία κάποια στιγμή θα είναι απλώς άνεργοι επιστήμονες, άνεργοι πτυχιούχοι. Είναι δική μας υπόθεση το πώς θα στήσουμε την παιδεία μας βασιζόμενη σε μια ανθρωποκεντρική παιδεία με σύγχρονες αντιλήψεις και με την υποχρέωση ότι τα παιδιά μας θα βγαίνουν μορφωμένα από το σχολείο και όχι να κατατάσσονται σε πολύ χαμηλές βαθμίδες στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, η Ευρώπη έχει πολλά προγράμματα που βοηθούν τους νέους. Είναι το Erasmus, είναι το Horizon 2030, είναι πολλά δισεκατομμύρια τα οποία μπορούν να εκταμιευθούν ούτως ώστε οι νέοι μας να αποκτήσουν ικανότητες, εκπαίδευση, εμπειρίες, να μετακινηθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη, να μάθουν ευρωπαϊκές γλώσσες, να βρουν δουλειά σε άλλα μέρη και να ενισχύσουν το πορτοφόλιο τους με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες και πιστεύω ότι η μεγαλύτερη επένδυση που πρέπει να κάνουμε στον τόπο μας είναι αυτή της παιδείας. Αν θυμάστε και όταν είχε γίνει η οικονομική κρίση, είχαμε ζητήσει σε καμιά περίπτωση να μην περικοπούν τα κονδύλια για την υγεία και για την παιδεία. Δυστυχώς δεν έγιναν αυτά, δεν εισακουστήκαμε και βλέπουμε πόσα πολλά προβλήματα αντιμετωπίζει η παιδεία. Επιπλέον είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνεται και μια αξιολόγηση και των εκπαιδευτικών και των προγραμμάτων και των ιδίων των μαθητών, ούτως ώστε να έχουμε τα πιο καλά υπό τις περιστάσεις αποτελέσματα. Ο τόπος μας μπορεί να αποτελέσει τόπο προσέλκυσης πολλών ξένων φοιτητών. Αυτό αποδείχτηκε με τη λειτουργία και των ιδιωτικών πανεπιστημίων και των ανοιγμάτων των κρατικών πανεπιστημίων. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή η Κύπρος μπορεί να γίνει ένα κέντρο επιστημών, τεχνών, καλλιέργειας, μόρφωσης και να αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πρωτίστως για όλους τους νέους, τους δικούς μας.
Σε ένα παρεμφερές θέμα, κύριε Θεοχάρους, και μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για επιτυχή εκπαίδευση όλων των νέων της Ευρώπης, διεξήγαγε έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί το ποσοστό απασχόλησης από φύτων σε κάθε χώρα που είναι κράτος μέλος της. Δεν γνωρίζω αν την έχετε υπόψη σας. Πάντως, όσον αφορά την Κύπρο, η έκθεση καταδεικνύει πως κατέχει την τέταρτη χαμηλότερη θέση σε ποσοστό απασχόλησης από φύτων από όλες τις χώρες της Ένωσης, με ποσοστό 71,5%. Πώς το σχολιάζετε εσείς αυτό? Είναι αυτό που σας έχω πει προηγουμένως, ότι οι κατευθύνσεις σπουδών δεν είναι προσαρμοσμένες στην αγορά εργασίας. Είναι κάτι το οποίο επήγει να γίνει με την ανάπτυξη και τεχνολογικών πανεπιστημίων και των νέων ιδιωτικοτήτων που αναφύονται καθημερινώς. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι, όπως έχει προσφυώς λεχθεί, σε 10 χρόνια τα επαγγέλματα τα οποία θα χρειάζεται η κοινωνία δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί. Δηλαδή θα υπάρξουν νέες ανάγκες, νέοι προσανατολισμοί, νέες εξειδικεύσεις, και είναι καλό τα πανεπιστήμια μας να προσαρμόσουν την ροή των φοιτητών και την ροή των σπουδών προς αυτές ακριβώς τις κατευθύνσεις. Τώρα, γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν πολλοί απόφοιτοι που έχουν τελειώσει παιδαγωγικές σχολές, σχολές φιλοσοφίας, μαθηματικές σχολές, που έτερο απασχολούνται, κάνουν οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που έχουν σπουδάσει. Καλό είναι να το έχουν υπόψη τους τα παιδιά, και αυτό πρέπει να ενταχθεί στα πλαίσια ενός σωστού επαγγελματικού προσανατολισμού, και πρωτίστως δεν είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε ότι ένα παιδί στα 12, 13, 14 του χρόνια μπορεί να έχει διαμορφωμένη μια τελική άποψη για το πώς θα είναι ο κόσμος σε λίγα χρόνια, ούτως ώστε στα 17, 18 του να αρχίσει σπουδές, οι οποίες όμως θα είναι ήδη προκαθορισμένες από τις επιλογές που θα έχει κάνει στα 15 και στα 14. Είναι σημαντικά ζητήματα τα οποία οφείλουμε να αναγνωρίσουμε, και είναι γι' αυτό που επιμένω ότι η κατοχύρωση ενός γενικού πιστοποιητικού σπουδών για τον κάθε μαθητή θα δώσει τη δυνατότητα να απαλλαγούμε από όλα αυτά τα προβλήματα που ακούμε σήμερα, και που θα δώσει στο παιδί μέχρι και την τελευταία στιγμή να μπορεί να διαφοροποιήσει την απόφαση του για τις σπουδές του, αλλά και να μην καταδυναστεύει ούτε τους μαθητές, ούτε τους εκπαιδευτικούς, ούτε το σύστημα με τις εξετάσεις, για παράδειγμα. Βλέπετε την σύγκρουση που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τα τετράμινα, τα εξάμινα, την συχνή παρέμβαση της εξεταστικής πρακτικής. Μάλιστα. Θα ήθελα να πάμε, πριν κλείσουμε, να σας ρωτήσω και για την, να μας σχολιάσετε λίγο την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Αν σας φοβίζει το ενδεχόμενο εκλογής ενός στο Ευρωκοινοβούλιο ενός υποψηφίου από το ΕΛΑΜ, και τι μπορεί να γίνει για να αποτραπεί η άνοδος των ακραίων στοιχείων, ακραίων δεξιών στοιχείων στην Κύπρο. Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι πανευρωπαϊκό, όπως πολύ σωστά έχετε πει, και με ανησυχεί ιδιαίτερα ο κομματικός χάρτης, οι κομματικές ομάδες, πώς θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις επόμενες εκλογές και μετά τον Brexit, γιατί σίγουρα θα υπάρξουν ισχυρές διαφοροποιήσεις όσον αφορά πολλά κόμματα. Όλοι αναμένουν ότι θα υπάρξει μια πτώση ορισμένων κομμάτων στην Ευρώπη και άνοδος των ακροδεξιών, όπως έχετε πει. Αυτή η άνοδος των ακροδεξιών στηρίζεται σε ένα φαινόμενο ανάλογο με εκείνο που οδήγησε στον Brexit, δηλαδή στην ανάπτυξη της ξενοφοβίας, του εθνικισμού, της περιχαράκωσης του κάθε κράτους μέλους μέσα στα σύνορα του, γιατί ακριβώς η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε στο να δώσει την εικόνα της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής, της μείωσης του δημοκρατικού ελλείμματος, της ανάπτυξης των Ινστιτούτων Εκδημοκρατισμού σε διασυνοριακό επίπεδο και της ανάπτυξης της διασυνοριακής συνεργασίας. Έχουν γίνει πάρα πολλά, όπως αυτά που έχουμε πει στο πεδίο της υγείας, με τη διασυνοριακή περίθαλψη, της παιδείας, με τα προγράμματα Erasmus κλπ. Που σας έχω πει προηγουμένως, αλλά απομένουν να γίνουν άλλα τόσα και πολύ περισσότερα.
για να μπορέσουμε να δούμε μια Ευρώπη της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής. Γι' αυτό το λόγο δίνουμε ευκαιρία στις διάφορες χώρες, όπως για παράδειγμα στην Ουγγαρία, να ορθώνουν τείχους, να ορθώνουν φράγματα για να μην μπορούν να εισέρχονται σε αυτές είτε μετανάστες, γιατί δεν γίνεται σωστή κατανομή του βάρους του μεταναστευτικού σε όλες τις χώρες. Να προσπαθούν να αποκλείσουν, εδώ να διαπληκτίζονται η Μάλτα με την Ιταλία, ποια θα αποδιώξει ένα καράβι με λαθρομετανάστες. Συνεπώς, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να αλλάξουμε πολλά αν θέλουμε να αποφύγουμε την άνοδο των ακροδεξιών κινημάτων, όπου άνοδος των ακροδεξιών κινημάτων σημαίνει ευρωσκεπτικισμός, δηλαδή κάποιοι θα μπουν μέσα για να αρχίσουν εργολαβικά την προσπάθεια να διαλύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο με τίποτα δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να διαλυθεί. Γιατί οι ευρωσκεπτικιστές και όλοι όσοι μέχρι πρόσφατα ήσαν λαλίστατοι μέχρι την υπερψήφιση του Brexit και επεσχάτων έχουν σοπάσει μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκτός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντιμάχονται την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πόλεμο. Και ένα τελευταίο σχόλιο πριν σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Θεοχάρους. Βλέπω ότι είναι και το επόμενο μας θέμα για την καταστροφή που έχει υποστεί η Παναγία των Παρισίων. Εξέφρασα από την πρώτη στιγμή την βαθύτατη θλίψη μου. Ήδη είναι ένας χώρος που με συγκινούσε ιδιαίτερα, γιατί είναι συνυφασμένος με την ψυχή όλων μας, κάθε ανθρώπου, ο οποίος έχει μελετήσει, έχει διαβάσει, έχει περπατήσει σε χώρους που έχουν μια ιστορική σημασία και μια σημασία όσον αφορά την δημοκρατία, την ελευθερία, τον διαφωτισμό και όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ελπίζω ότι δεν έχουν γίνει ανεπανόρθωτες καταστροφές. Νομίζω ότι θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει η προχειρότητα να μου πείτε να αποφεύγονται πάντοτε τα ατυχήματα. Δεν μπορεί κανείς να το επιτύχει, αλλά όσο το δυνατόν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε χώρους με μεγάλη ιστορική και πολιτιστική και πολιτισμική αξία και να μην ξεχνάμε ότι όπως έχει υποστεί όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος ένα σοκ από την καταστροφή της Παναγίας των Παρισίων, θα έπρεπε να έχει υποστεί εκατοντάδες σοκ από την καταστροφή των πολιτιστικών θησαυρών της πατρίδας μας στην κατεχόμενη Κύπρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, κύριε Θεοχάρου, στην εκπομπή. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Στη Γαλλία λοιπόν τώρα, όπου τη δέσμευση πως οι εργασίες για την αποκατάσταση του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων, ο οποίος υπέστη τεράστιες ζημιές από την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε προχθές, θα ολοκληρωθούν σε 5 χρόνια, εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας Εμμανουέλ Μακρόν στο τηλεοπτικό διάγγελμα που απίφθινε στο γαλλικό λαό. Εμείς θα οικοδομήσουμε ξανά την Παναγία των Παρισίων, θα την κάνουμε ακόμα πιο όμορφη. Θέλω να ολοκληρωθεί μέσα σε 5 χρόνια. Από τώρα μπορούμε να το καταφέρουμε, είπε χαρακτηριστικά ο Εμμανουέλ Μακρόν. Τη δέσμευση ότι η Παναγία των Παρισίων θα αποκατασταθεί μέσα σε 5 χρόνια ανέλαβε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι εναπόκειται στους Γάλλους να βρουν το νήμα του εθνικού του σχεδίου. Nous sommes ce peuple. Είμαστε άνθρωποι που χτίζουν. Nous avons tant. Έχουμε τόσα πολλά να ανακατασκευάσουμε. Alors, oui. Οπότε ναι, θα ξαναχτίσουμε το καθεδρικό της Notre Dame, ακόμη πιο όμορφο από πριν. Και εύχομαι αυτό να γίνει σε 5 χρόνια. Et là aussi, γνωρίζω ότι μπορούμε και θα κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις. Πιστεύω βαθιά ότι πρέπει να μετατρέψουμε αυτή την καταστροφή σε μια ευκαιρία να εξελιχθούμε όλοι μαζί σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, αντανακλώντας τι ήμασταν και τι χρειάζεται να γίνουμε. Σε ανάρτησή της στο Twitter, η δήμαρχος του Παρισιού, Άνιν Ταλγκό, χρησιμοποιώντας φωτογραφία από το κατεστραμμένο εσωτερικό του καθεδρικού ναού, έγραψε: «Αυτή είναι μια σκηνή απόγνωσης. Η αποκατάσταση είναι μια τεράστια πρόκληση, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να τα καταφέρουμε». Ανεξάρτητα πάντως από τον τόνο ενότητας και θετικής προσπάθειας που θέλουν να δώσουν οι Γάλλοι πολιτικοί, οι θεωρίες συνωμοσίας πολλαπλασιάζονται από το βράδυ της Δευτέρας.
Σοκαρισμένη η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί από το βράδυ της Δευτέρας την πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα πολύ μεγάλο μέρος της Παναγίας των Παρισίων. Ο ναός, σύμβολο της γαλλικής πρωτεύουσας, που συγκεντρώνει πλήθος τουριστών και πιστών από όλο τον κόσμο εδώ και αιώνες, και γόταν για 8 και πλέον ώρες, σκορπώντας θλίψη σε όλο τον πλανήτη. Ο υπέροχος γοτθικός ναός προσελκύει το χρόνο περισσότερο από 14 εκατομμύρια τουρίστες, ενώ μέσα στο ναό μπορεί να βρει κανείς 37 αναπαραστάσεις της Παναγίας. Η Παναγία των Παρισίων είναι πολλά περισσότερα από ένας μεγάλος καθεδρικός ναός του καθολικισμού και της Γαλλίας. Είναι εμβληματική για την Παρισίνη πρωτεύουσα, την ιστορία της Γαλλίας και επιβλητική είτε αφορά στους πιστούς είτε στους επισκέπτες ενός μοναδικού αρχιτεκτονικού δημιουργήματος. Μεταξύ άλλων, εκεί έγινε η στέψη του Ναπολέοντος, εκεί κυδεύτηκε ο Φρανσουά Μιτεράν. Όταν κτίστηκε εκείνη την περίοδο, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους και καλύτερους καθεδρικούς, με ιδιαίτερες λεπτές κατασκευές, τείχους και μεγάλα κυκλικά παράθυρα και το εγκάρσιο κλήτος. Έγινε ένα μοντέλο για πάρα πολλά κτίρια σε όλη την Ευρώπη κατά το Μεσαίωνα, ακόμη και εκτός Ευρώπης στη σύγχρονη εποχή. Ανήκει στη δεύτερη γενιά γοτθικών ναών μετά το Σεντενί και το Σεν-Ζερμέν ντε Πρέ στο Παρίσι. Μόνον που η Παναγία των Παρισίων είναι υψηλότερη. Περίπου 50.000 άνθρωποι ημερησίως επισκέπτονται τον καθεδρικό ναό, κάτι που μεταφράζεται σε πάνω από 14 εκατομμύρια ετησίως. Ένα από αυτά τα οποία γνωρίζουμε είναι ότι καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερός ο ξύλινος σκελετός στο εσωτερικό, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αποτελείται από κορμούς δέντρων του 13ου αιώνα. Το αποκαλούν το δάσος, διότι ήταν 52 στρέμματα δριός. Για αυτούς τους λόγους γίνονταν τότε οι πόλεμοι στον 12ο αιώνα. Για το μέγεθος τέτοιων δέντρων. Δεν έχουμε τόσο ψηλά δέντρα πουθενά στον κόσμο πλέον. Δεν είναι εύκολο να βρεις ένα λατρευτικό δημιούργημα στην καρδιά του γαλλικού έθνους που να είναι σχεδόν ανέγκυχτο, μέρος της καθημερινότητας που προστέθηκε, ανακαινίστηκε, έγιναν επεξεργασίες και τροποποιήθηκε με σωστό τρόπο στην όλη διάρκεια της ύπαρξής του. Ο μεγαλοπρεπής ναός δεν υπέστη καταστροφές ούτε κατά την Παρισινή Κομμούνα το 1871, ούτε κατά τους δύο παγκοσμίους πολέμους. Τώρα ο στόχος είναι να επανέλθει το συντομότερο δυνατόν στην κατάσταση που ολόκληρος ο κόσμος θαυμάζει. Επιστρέφουμε στα δικά μας με αποχωρήσεις δημάρχων και μάλιστα ενώ διεξαγόταν ψηφοφορία συνοδεύτηκε η χθεσινή εκτακτή γενική συνέλευση της Ένωσης Δήμων με μοναδικό θέμα συζήτησης τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι ενστάσεις και διαφωνίες μεταξύ των δημάρχων εστιάστηκαν στο θέμα της διεξαγωγής ή όχι δημοψηφισμάτων αναδήμων αναφορικά με τη μεταρρύθμιση. Για το θέμα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δήμαρχο Λευκάρων Σοφοκλέους. Σοφοκλέους, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι να έχετε. Ενημερώστε μας τι έγινε στη χθεσινή έκτακτη συνέλευση της Ένωσης Δήμων. Τι προκάλεσε τις αποχωρήσεις των δημάρχων ενώ διεξαγόταν ψηφοφορία? Να μου επιτρέψετε την έκφραση τρικυμία εν ποτηρίο. Να το πω πιο απλά. Mm-hmm. Μια συζήτηση η οποία ουσιαστικά ξέφυγε από το στόχο ή από την προοπτική ενός διαλόγου σοβαρού, υπεύθυνου για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και θέλω να είμαι πολύ πιο συγκεκριμένος. Ναι, για να καταλάβουμε, κύριε Δήμαρχε. Για να καταλάβετε. Έχω τονίσει και χθες, αλλά και παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, παρουσία όλων των δημάρχων της Κύπρου, πριν δύο περίπου μήνες, ότι ενώ όλοι θέλουμε την τοπική αυτοδιοίκηση και την μεταρρύθμιση της, ουσιαστικά θα έπρεπε ο Υπουργός Εσωτερικών να καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση που θα συγκεκριμενοποιεί πώς μεταρρυθμίζεται, πώς βλέπει την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από τις μελέτες που έχει κάνει. Παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, προσέξτε, πριν δύο μήνες περίπου στην Δήμο Λατσιών, όπου είχε γίνει συζήτηση, είπα χαρακτηριστικά: Υπουργέ, ήρθατε εδώ, μας είπατε πολλά πράγματα, αλλά αποφύγατε να ανοίξετε την ταπακέρα. Και πάλι πιο συγκεκριμένα. Η ταπακέρα ήταν να δώσει μια ολοκληρωμένη πρόταση, την Ένωση Δήμων,
που θα λέει ποιοι δήμοι επηρεάζονται και πώς επηρεάζονται. Χθες λοιπόν, και έρχομαι στο χθες, ναι, είχα κάνει όπως ακούσατε μια συγκεκριμένη τοποθέτηση προβλέποντας ότι η εξέλιξη της όλης αυτής της συζήτησης θα διασπάσει την Ένωση Δήμων, θα εκθέσει δημάρχους και δεν εξέρεσα και των ομιλών, δηλαδή εμένα, και σήμερα το κάνω δημόσια, να πω ότι όταν μιλούμε για μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτική, δημάρχη, κυβέρνηση, βουλευτές, δημοσιογράφοι, κοινωνία, όλοι λένε ναι. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος λέει όχι στην μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι απόλυτα λογικό ότι ο κάθε δήμαρχος όταν έρθει η ώρα να πούμε ότι ο δικός του δήμος επηρεάζεται με τον ΑΒ τρόπο, αναμένεται, λέω εγώ, να αντιδράσει ο κάθε δήμαρχος. Mm. Και, ναι, το λέω ότι, και ναι, λέω αυτό είναι λογικό για να μιλούμε σοβαρά, υπεύθυνα και πιστικά προς την κοινωνία που μας ακούει. Δηλαδή, κύριε Σοφοκλέους, ναι. Τι πρότεινα, ναι, πρότεινα λοιπόν, όταν βρέθηκε όλη αυτή η συζήτηση να παρεκτρέπεται, αν θέλετε, έκανα μία παρέμβαση, όπως ακούσατε, από άλλους δημάρχους έχουν αναφέρει την πρόταση. Και είπα ότι πρέπει να διακοπεί η συζήτηση. Η απόφαση μας, μιλώ για την Ολομέλεια, της Γενικής Συνέλευσης, θα πρέπει να είναι πιο κάτω. Πρώτο, ότι συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει και χρειάζεται να υπάρξει μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεύτερο, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι η Δήμη μόνο, αγαπητοί. Είναι η Δήμη και η κοινότητα. Δεν είναι αλακάρτ. Και τρίτον, πιο σημαντικό, να απαιτηθεί εντός ευλόγου χρόνου, άμεσα, από τον Υπουργό Εσωτερικών, αν θέλει να κάνει ομελέτα, αν πρέπει να σπάσουν αυγά, και να πω το εξής, να έρθει να μας δώσει μια συγκεκριμένη πρόταση που έχει μελετήσει και εκεί οι Δήμοι μπορεί να χειροκροτήσουν, μπορεί να επιδοκιμάσουν ή να αποδοκιμάσουν. Ναι, κύριε Σοφοκλέους, μισό λεπτό να σας ρωτήσω κάτι. Αφού θεωρείτε ότι η πρόταση αυτή του Υπουργού Εσωτερικών δεν είναι ολοκληρωμένη, δεν την είχατε όμως πάρει στα χέρια σας να τη μελετήσετε και να καταθέσετε τις δικές σας εισηγήσεις ή προτάσεις? Είδατε ότι και εσείς οι δημοσιογράφοι ακόμα δεν είστε ενημέρωτοι ακόμα. Έγινε αυτή όλη η συζήτηση χθες, σας λέω. Ναι. Το είπα σε αρκετά κανάλια σήμερα και στην ουσία στο νομοσχέδιο έλειπε, είπα πριν, η ταπακέρα. Ποια είναι η ταπακέρα? Το περιεχόμενο της. Δεν υπήρχε ολοκληρωμένη πρόταση επί του νομοσχεδίου ποιοι δήμοι επηρεάζονται, σας το λέω ξανά. Και έγινε όλη αυτή η συζήτηση, όλος αυτός ο πολιτικός τσακωμός, να μου επιτραπεί η έκφραση, χωρίς να ξέρουμε αν ο Δήμος Λευκάρου, παραδείγματος χάρη, ενώνεται, μεταρρυθμίζεται με άλλες κοινότητες της περιοχής. Επίσημα, ο Δήμος Αγίας Νάπας, εάν και κατά πόσον, επηρεάζεται. Ο Δήμος Λεμεσού με ποιους Δήμους έρχεται να συγχωνευθεί. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει αυτή η πρόταση τώρα που μιλούμε. Mm-hmm. Και ελπίζω να είμαι αντιληπτός. Τι λέω λοιπόν? Ο Υπουργός να έρθει να δώσει ολοκληρωμένη την πρόστασή του και τότε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων έχει και δικαίωμα, δημοκρατία έχουμε, να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου, του ολοκληρωμένου, η Βουλή επίσης, τα κόμματα επίσης και ο κάθε δήμαρχος, δεν θα θυμωθεί κανένας, θα πάρει τις αποφάσεις του μαζί με τα δημοτικά συμβούλια. Ξαναεπαναλαμβάνω, προκαταλαμβάνοντας το ερώτημα χθες, στο νομοσχέδιο συζητήθηκαν όλα εκτός από αυτό. Γιατί αυτό δεν υπάρχει. Και ζητούμε, και αν θέλετε ζητώ, και λέω να γυρίσουν σελίδα στην Ένωση Δήμων και να πούν ήταν μια ατυχή στιγμή η χθεσινή και να επανέλθουν στη συγκεκριμένη πρόταση. Ο Υπουργός να έρθει να δώσει ολοκληρωμένη πρόταση. Δηλαδή το ζητούμενο για εσάς είναι ποιοι δήμοι συγχωνεύονται με ποιους ή ποιες κοινότητες. Αυτό ζητάτε. Νομίζετε ότι είναι κάτι άλλο? Ναι, όχι, για να το λέμε, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Γιατί στην Κύπρο, στη χώρα μας, όπως ξέρετε, ζούμε. Για δόξα τω Θεώ, είμαι στη δημόσια ζωή περίπου 30 χρόνια, 20 χρόνια δήμαρχος. Έχω αντιληφθεί ένα πράγμα. Όταν θέλουμε να τεινάξουμε στον αέρα κάτι, ανατρέχουμε σε σχεδιασμούς, σε μελέτες, σε συνεδρίες, σε εμπειρογνώμονες. Και δεν τελειώνουμε.
Αυτή η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση ξεκίνησε πολλές δεκαετίες πριν. Ήρθαν Ιταλοί, πληρώσαμε μελετητές, τώρα ήρθαν Ελλαδίτες, παρουσιάστηκαν Ελλαδίτες. Τι το πιο απλό από αυτό που σας λέω τώρα και με ακούτε. Ο Υπουργός Εσωτερικών να καταθέσει την πρότασή του στην Ένωση Δήμων και ο Δήμαρχος Χίψη να τοποθετηθεί επί τούτου. Και εγώ λέω κάτι άλλο. Να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν έχει ή δεν νομιμοποιείται ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, να μην τοποθετηθεί επιδοκιμάζοντας ή αποδοκιμάζοντας κάτι. Ξαλού, η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Αλλά το να συζητούμε τώρα, προσέξτε, να κάνουμε δημοψηφίσματα για ποιο πράγμα, για την πρόταση που θα έρθει. Και ερωτώ και κάτι. Εάν κάνουμε δημοψηφίσματα, μια τοπική αρχή, δεν θα το έτσι πολύ απλά σήμερα, ότι έρχεται ο Δήμος Λεμεσού με δήμους της περιοχής ή κοινότητες, να το πω έτσι απλά δηλαδή, και πάνε στην τελική του μορφή να έχουν διαμορφωθεί σε δημοψήφισμα. Και λένε, εκεί ναι, το δημοψήφισμα. Και η περιοχή των Λευκάρων με τις κοινότητες γύρω λένε όχι. Τότε θα κάνουμε à la carte μεταρρύθμιση. Θα κάνουμε μεταρρύθμιση όπου το δημοψήφισμα λέει ναι, θα λέμε ναι, και όπου λέει όχι, όχι. Άρα θα πρέπει να επιβληθεί αυτή η μεταρρύθμιση. Όχι, η διέκφραση είναι δική σας, άστε τα αυτά. Δεν λέω να επιβληθεί τίποτα. Εγώ λέω να παρουσιαστεί. Η δημοκρατία, είπα, για δεύτερη φορά δεν έχει αδιέξοδα. Αυτή η πρόταση όπως θα παρουσιαστεί από την κυβέρνηση ως πρόταση κυβερνητικής πολιτικής, οι κυβερνήσεις εκλέγονται για να κυβερνούν, όχι για να κυβερνώνται. Οι κυβερνήσεις εκλέγονται για να κυβερνούν κατά νόμιμο τρόπο, σύμφωνα με το Σύνταγμα. Παρουσιάζουν την πρότασή τους στην Ένωση Δήμων, δεν επιβάλλουν την πρότασή τους στην Ένωση Δήμων. Το κάθε δήμαρχος ή κάθε τοπική αρχή συμφωνεί ή διαφωνεί, είμαι σαφής τι λέω, και στη συνέχεια η Βουλή αποφασίζει, υπάρχει διαδικασία, δηλαδή το νομοσχέδιο γίνεται νόμο ή το απορρίπτει. Ή το απορρίπτει, υπάρχουν διαδικασίες. Γι' αυτό και είπα ότι εάν θέλουμε να πάμε σε αδιέξοδα, σε συζητήσεις ατέρμονες, να βάλουμε μια ταφόπουλα και σε αυτή τη συζήτηση κάνουμε όλες αυτές τις τεχνητές διαδικασίες προκαλώντας δήθεν το αίσθημα της δημοκρατίας. Ωραία, συνεπώς εσείς λέτε ότι θα πρέπει η Βουλή να είναι αυτή που θα αποφασίσει τελικά και όχι να γίνει ένα δημοψήφισμα και να αποφασίσουν οι δημότες. Όχι, δεν λέω αυτό το πράγμα, τότε λέω κάτι άλλο. Λέω το εξής, επαναλαμβάνω, να έρθει η πρόταση της κυβέρνησης χωρίς φοβίες ή να τοποθετηθεί η Ένωση Δήμων που έχει, θα έλεγα, αρμοδιότητα και επηρεάζεται. Έχει δικαίωμα να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει κατά πλειοψηφία. Και στο τέλος της ημέρας αυτή η συμφωνία ή η διαφωνία έχει ρόλο η Βουλή, είναι το νομοθετικό σώμα. Μήπως δεν ξέρουμε ότι είναι το νομοθετικό σώμα, το οποίο λαμβάνοντας υπόψη τις διαφωνίες τις δικές μου ή τις δικές σας ή των Δήμων, λαμβάνοντας πολύ σοβαρά την φωνή του κόσμου, με άλλα λόγια στο τέλος της ημέρας, λέει κύριοι, εμείς συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Αν διχαστεί όμως, κύριε Σοφοκλέους, αν διχαστεί όμως η Ένωση Δήμων, δηλαδή αν η μισή Δήμοι λένε ναι και οι άλλοι μισή λένε όχι. Πολύ ωραία. Αν υπάρχει διχασμός, επίσης υπάρχει αρμόδιο σώμα το οποίο θα αποφασίσει. Δηλαδή όποτε υπάρχει διχασμός, δηλαδή να το πούμε καλύτερα, διαφωνία. Η κυβέρνηση σταματά να κυβερνά. Δηλαδή όταν υπήρχε διαφωνία στο ΓΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ή υπάρχει διαφωνία, την αντιλαμβάνομαι τώρα, ακόμα, σημαίνει σταματά η Βουλή να περνά έναν νόμο που πέρασε. Εάν υπάρχει διαφωνία σε μια άλλη μεταρρύθμιση και υπάρχει διχαστική, αν θέλετε, άποψη, αν θέλετε διχαστική, σημαίνει ότι σταματά να κυβερνά μια κυβέρνηση και δεν προχωρά. Ερωτώ. Και αν ακόμα δεχτούμε ότι το δημοψήφισμα είναι λύση, να σας πω και αυτόν τότε. Τότε ποιο δημοψήφισμα? Δεν είναι καλύτερα να είναι ένα δημοψήφισμα που αφορά ολόκληρη την Κύπρο? Και αν είναι ολόκληρη την Κύπρο, δεν θα βγει κάποιος άλλος και να πει καλά, θα αποφασίσει ο Λευκοσιάτης ή ο Λεμεσανός, μιλώ για τους Δήμους πάντοτε.
για την Αγία Ανάπανη για τα Λεύκαρα. Και έτσι πολιτικά ανακυκλώνουμε ένα ζήτημα, ψυχίζουμε τον κόσμο και στο τέλος της ημέρας επέσχεται η στασιμότητα. Υπάρχουν διαδικασίες, το είπα ξανά. Δεν σας εκπλήττει το γεγονός ότι η Ένωση Δήμων πήγε να συζητήσει ένα τόσο σοβαρό θέμα? Δημιουργήθηκε, να μου επιτραπεί η έκφραση, έναν μπάχανο. Έναν μπάχανο. Δηλαδή, καταμετρήθηκαν οι ψήφοι, δεν καταμετρήθηκαν, ήταν ο ένας δημαρχός μέσα, δεν ήταν. Εσείς αποχωρήσατε. Διάταξη, όλα αυτά που ακούσατε. Εσείς αποχωρήσατε, εγώ, κύριε Σοφοκλέου, εσείς αποχωρήσατε. Όχι, δεν αποχωρήσα. Μάλιστα, συνάδελφος του Δήμου, ενός Δήμου στη Λεμεσό, ναι, είχε τουλάχιστον πει αυτά που είπε το πρωί και τον άκουσα και τον ευχαριστώ δηλαδή. Ο οποίος ανέφερε ότι παρότι ο κ. Σοφοκλέους έκανε την πρότασή του, σοβαρά και έτσι να έμεινε μέσα στην αίθουσα κτλ. Τον άκουσα το πρωί και τον ευχαριστώ. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Δεν είναι το ζήτημα αν έφυγα εγώ ή όχι. Το ζήτημα είναι περίπου όπως σας το έχω θέσει, γι' αυτό και είπα στον πρόλογο μου τρικυμία εμποτηρίων. Δηλαδή ένα ζήτημα το οποίο εξελίχθηκε έτσι, ενώ θα μπορούσε να προβλεφθεί. Το έχουμε ακούσει και το έχουμε καταγράψει, κύριε Δημαρχέ. Κάτι τελευταίο. Συζητήθηκε το θέμα των εξουσιών που θα μεταφερθούν στους Δήμους όταν γίνει αυτή η μεταρρύθμιση ή όχι? Ναι, έγινε μια συζήτηση θεματική για διάφορα ζητήματα που απασχολούν, αν θέλετε, τους Δήμους. Επαναλαμβάνω, θεματική επί του νομοσχεδίου, και αφού έγινε μια πολύ καλή συζήτηση, για να είμαστε και δίκαιοι για το σώμα, ακούστηκαν οι απόψεις, όλες σοβαρά, υπεύθυνα, όπως θα αντιλαμβάνεται ο κάθε δήμος, ο κάθε δήμαρχος ή ο κάθε εκπρόσωπος. Και όταν φτάσαμε στο τέταρτο, αν θυμάμαι καλά, θέμα, που ήταν αυτό, τότε έγινε όλη αυτή η συζήτηση. Και μάλιστα διαδικαστικά είχα τορμήσει να πω, διάκοψα λίγο, συνηθίσω και πω ότι μπήκα επί της ουσίας για αυτό το θέμα, γιατί προβλέποντας ότι όλα που συζητούσαμε ήταν πολύ καλά, θαυμάσια, αλλά δεν ήταν το κεντρικό θέμα. Το κεντρικό θέμα είναι αυτό που σας είπα. Το κεντρικό θέμα, το τονίζω ξανά επί της μεταρρύθμισης, είναι και οι Δήμοι ρυθμίζονται ή μεταρρυθμίζονται ή επηρεάζονται και ποιες κοινότητες. Κρατήστε αυτό, σας παρακαλώ. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν ξέρω ούτε τον εαυτό μου. Δηλαδή, αν αύριο αναμένω, αν ήμουν υπουργός εσωτερικών, γιατί έχω περάσει από αυτό το στάδιο, είμαι βέβαιος ότι θα πρέπει να αντιλαμβάνεται ο υπουργός ότι όταν θα επηρεάζεται ο Δήμος κάποιου δημάρχου, έστω και αν είναι σωστή η μεταρρύθμιση, προσέξτε, να είναι σωστή, να είναι δίκαια, να είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, να είναι υπέρ του πολίτη, μεταρρύθμιση μιλώ, ο Δήμαρχος καθηκόντος δεν θα πει, ξέρετε πολύ καλά, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να γίνει μεταρρύθμιση και γι' αυτόν ο Δήμος μας μεταρρυθμιστεί. Άρα λοιπόν, πρακτικά πρέπει να αναμένει την αντίδραση αυτή από τον Δήμαρχο Λευκάρο, από τον Δήμαρχο Αγίας Νάπας, από τον Δήμαρχο Αθιένου, από τον Δήμαρχο Χύψη Ιδαλίου. Είναι αναμενόμενη αντίδραση. Εγώ να σας πω και κάτι πιο... Ναι, να μου πείτε και να ολοκληρώσουμε με αυτό και να μου πείτε επίσης, κύριε Δημαρχή, αν εσείς έχετε κάποια πληροφορία ή ενημέρωση, ότι ο δικός σας Δήμος θα συγχωνευτεί με κάποιον άλλο. Ακούστε, ναι, ή κάποια κοινότητα. Και εδώ, και πολύ καλό το ερώτημα σας, πολύ καλό το ερώτημα. Χθες είπα ότι δεν μπορεί να ασκούμε πολιτική με πληροφορίες. Και αυτό που έχει γίνει είναι αυτό που δημιούργησε και το πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχουμε πληροφορίες. Και βλέπετε ότι οι δημάρχοι είχαν κάνει την εξής εξομολόγηση. Ενώ δεν υπήρχε επίσημη δήλωση και τοποθέτηση από αυτά που σας έχω πει, υπήρχε μια παραπληροφόρηση περίπου του τύπου «Εσύ μην ανησυχείς, δήμαρχε», «Εσύ δεν επηρεάζεσαι, δήμαρχε», «Ζούμε στην Κύπρο», ή «Εσύ, δήμαρχε, θα δούμε τι θα κάνουμε», ή με αποτέλεσμα πολύ ορθά να διαμορφώνεται μια κοινή γνώμη και πολύ ορθά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να καταγράφουν τίτλους του τύπου «Ο καθένας για το βασίλειο τους», όταν αρχίσαν να φωνάζουν κάποιοι δήμαρχοι από πληροφόρηση, όχι από ενημέρωση. Από πληροφόρηση, άλλο ενημερώνομαι και άλλο πληροφορούν. Και αυτό και σας είπα, και εγώ έχω μια πληροφόρηση όπως σας την έχω πει, όχι ενημέρωση, και επιφυλάσσουμε και δεν λέω τίποτε για την ώρα, διότι δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Σκεφτείτε όλη αυτή η συζήτηση
σκεφτείτε όλος αυτός ο θόρυβος. Εάν ρωτήσετε, πάστε τον Δήμαρχο Λεβεσού, τον φίλο μου τον Νίκο τον Νικολαίδη, και πέστε τον, έχει ενημέρωση. Ρωτήστε. Ναι. Ρωτήστε τον Δήμαρχο μέσα γειτονιάς. Ρωτήστε τον Δήμαρχο να πιέσει. Κανείς δεν έχει επίσημη ενημέρωση. Μα αυτό το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, κύριε Δήμαρχε. Αφού το κουβεντιάσετε τότε, απλά, γιατί έγινε όλη αυτή η συζήτηση. Είναι αυτές οι πληροφορίες που ακούγονται, ότι ο τάδε Δήμος έχουν προκαλέσει και αντιδράσεις. Και γι' αυτό είπα, η πρόταση μου ποια ήταν. Η πρόταση μου είναι να διακόψουμε και να πάμε στον Υπουργό Εσωτερικών. Και ο Υπουργός Εσωτερικών, επιτέλους, παρένθεση για δεύτερη φορά, του το είπα του Υπουργού Εσωτερικών ενώπιον όλων, πριν δύο μήνες στη συνέλευση που είχαμε που προηγήθηκε τούτης. Με ηρεμία να πούμε, Υπουργέ μου, είμαστε εδώ, η Ένωση Δήμων, οι δέχτες της πολιτικής σας που επηρεάζεται, σας παρακαλούμε πολύ με ήθος και με ευγένεια και σοβαρότητα, δώστε μας την πρόταση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Διάθεση σας πάντα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα παραμείνουμε όμως στο ίδιο θέμα, γιατί έχουμε τώρα τον Δήμαρχο Γερμασόγια σας στη τηλεφωνική γραμμή, τον κύριο Κυριάκο Ξηδιά. Κύριε Ξηδιά, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές. Ακούσατε, φαντάζομαι, ένα μεγάλο μέρος από αυτά που συζητούσαμε εδώ με τον Δήμαρχο των Λευκάρων. Έκανε λόγο για μη ολοκληρωμένη πρόταση, κύριε Ξηδιά, από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών. Είχε ζητήσει, λέει, την διακοπή χθες. Δεν έγινε αποδεκτή η εισήγησή του. Συνεχίστηκε η ψηφοφορία. Θέλουμε να ακούσουμε και τη δική σας την τοποθέτηση επί του θέματος. Να πω ότι καταρχήν έχει δίκιο ο συνάδελφος ο Σοφοκλής όταν λέει ότι προκλήθηκε εντερκυμία σε ένα ποτήρι χωρίς λόγο. Χτες η συνέλευση της Ένωσης Δήμων ήταν χωρισμένη σε 5 θεματικές ενότητες. Στο θέμα των αρμοδιοτήτων, στο θέμα οικονομικής αυτοτελείας, διοικητικής αυτοτελείας, στο θέμα της δομής των Δήμων και της λειτουργίας της Ένωσης Δήμων, και το τελευταίο κεφάλαιο ήταν οι συνενώσεις συγχωνεύσης Δήμων. Διεξήλθαμε τα 4 πρώτα κεφάλαια και οφείλω να πω ότι, και να ενημερώσω τον κόσμο, ότι ήταν μια εξαιρετική συζήτηση. Ανταλλάχθηκαν απόψεις τεκμηριωμένες και πλην ελαχίστων εξαιρέσεων ομόφωνα καταλήξαμε στα 4 κεφάλαια. Όταν φτάσαμε στο τελευταίο κεφάλαιο, ο συνάδελφος ο Σοφοκλής έθεσε το ερώτημα όπως το περιέγραψε ο ίδιος, για να μην το επαναλαμβάνω. Από κάποιους άλλους συναδέλφους τέθηκε η πρόταση να απευθυνθούμε στον Υπουργό, να ζητήσουμε ποιοι δήμοι επηρεάζονται και πώς επηρεάζονται και αυτό να τεθεί σε δημοψηφίσματα. Ενώ υπήρχαν 2 προτάσεις στο τραπέζι, στο μέσο της ψηφοφορίας, κάποιοι συνάδελφοι, απαράδεκτα κατά την άποψή μου, δημιούργησαν ένταση την ώρα της καταμέτρησης, στη συνέχεια αποχώρησαν, το αποτέλεσμα θα ήταν οριακό και δημιουργήθηκε μια ένταση η οποία δεν μας τιμά. Είχε ολοκληρωθεί δηλαδή η ψηφοφορία. Ναι. Ναι. Ήταν στο στάδιο της καταμέτρησης. Ωραία. Ναι. Εντάξει, εγώ αυτό που θέλω να στείλω ως μήνυμα, γιατί το είπε ο Σοφοκλής, η ουσία της μεταρρύθμισης ποια είναι? Η ουσία της μεταρρύθμισης είναι πόσο ο πολίτης στον πολίτη θα παρέχονται ποιοτικές και άμεσες υπηρεσίες, πώς η τοπική αυτοδιοίκηση θα γίνει αποτελεσματική, πώς θα ξεπεραστούν τις λειτουργίες αυτού του κράτους. Κατά συνέπεια, σε όλα αυτά έχουμε μια κοινή θέση στην Ένωση Δήμων. Και να μου επιτρέψετε, είναι αντίφαση να λέμε εκ προημίου ότι είτε αποκλείουμε τα δημοψηφίσματα, είτε θέλουμε εκ προημίου να καθορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει. Ναι, όλα αυτά που είναι τα ζητούμενα, κύριε Ξηδιά, δεν υπάρχουν, δεν συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση? Συγγνώμη. Όλα αυτά που είναι τα ζητούμενα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη, του πολίτη, δεν συμπεριλαμβάνονται ήδη? Ακριβώς αυτό λέω, ότι στα 4 πρώτα κεφάλαια, ναι, που ουσιαστικά είναι αυτό το αντίθετο. Εσείς γνωρίζετε τα κεφάλαια, ο κόσμος δεν γνωρίζει ποια είναι αυτά τα κεφάλαια. Τα είπα έτσι πολύ σύντομα. Ναι.
διεύρυνση αρμοδιοτήτων, μεταφορά πόρων, διοικητική οικονομική αυτοτέλεια, δομή και λειτουργία των Δήμων, δομή και λειτουργία της Ένωσης Δήμων και τέλος είναι οι συγχωνεύσεις και συνενώσεις Δήμων. Θεωρώ ότι έχει διαμορφωθεί μια πάρα πάρα πολύ καλή πρόταση από την χθεσινή Γενική Συνέλευση, μια συνέλευση διάρκειας 5 ωρών, που καταφέραμε δυστυχώς να προβάλλονται τα 5 λεπτά και όχι οι 5 ώρες που είχαν πραγματικό αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει, επί της ουσίας, όλο αυτό που έγινε χθες, σήμερα είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ένωσης Δήμων. Ναι, είναι σημαντικό όμως αυτό το κεφάλαιο, δεν είναι? Βεβαίως είναι σημαντικό. Αλλά όταν λέμε όλοι ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο πολίτης και στη συνέχεια ο καθένας θέλει να ξέρει απλά με ποιον συνενώνεται ή ποιος θα έχει το πάνω χέρι στην οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, θα μου επιτρέψει να πω ότι κάποιοι είναι αντιφατικοί. Ασφαλώς η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να συμπληρώσει το νομοσχέδιο. Έχει συμπληρώσει 4 ενότητες, πρέπει να συμπληρωθεί και 5 ενότητα. Και εδώ είμαστε να το δούμε και σε επίπεδο εκτελεστικής της Ένωσης Δήμων, αλλά και σε καινούργια συνέλευση της Ένωσης Δήμων. Είχατε επικοινωνία με τον Υπουργό μετά την συνέλευση, τη χθεσινή? Είχε ο πρόεδρος της Ένωσης, ναι. Δεν ξέρω τι διευθύνθη. Δεν ενημερωθήκατε. Νομίζω όμως ότι θα βρούμε έναν τρόπο να επικοινωνήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που καταλήξαμε χθες και πρέπει να προωθηθούν. Μάλιστα. Κλείνοντας, είστε αισιόδοξος, κύριε Δήμαρχε, ότι θα προχωρήσουν αισίως τα πράγματα, θα έχουμε αίσιο τέλος? Εγώ εκφύσεως είμαι αισιόδοξος και ακόμα θέλω να συμπληρώσω κάτι. Η κατάσταση στους Δήμους σήμερα με το μορατόριο προσλήψεων, με τους περιορισμούς και τις εγκρίσεις που χρειάζονται καθημερινά, δεν μπορεί να συνεχίσει όπως είναι. Άρα η μεταρρύθμιση είναι μια αναγκαιότητα. Και οφείλουμε όλες οι πλευρές που εμπλέκονται, τόσο η κυβέρνηση όσο η Βουλή, όσο και εμείς ως Ένωση Δήμων, να βρούμε τρόπους να επικοινωνήσουμε, να συμβιβάσουμε διαφορετικές απόψεις για να προχωρήσει, επαναλαμβάνω, πάντα προς όφελος του πολίτη και όχι προς τη διατήρηση καμίας θέσης. Εσείς είστε υπέρ του να γίνει δημοψήφισμα? Ή αυτό δεν μπορείτε να μας το πείτε? Εγώ θα το πω διαφορετικά. Εγώ χτες είχα κάνει και εγώ μια συμβιβαστική πρόταση, η οποία δυστυχώς την ώρα της καταμέτρησης διακόπηκε, ότι μπορούσαμε να καταλήξουμε στο εξής. Μόλις ο Υπουργός μας δώσει την πρόταση, θα την μελετήσουμε και δεν αποκλείουμε και τα δημοψηφίσματα. Θέλω να πω ένα απλό επιχείρημα. Εάν είμαστε σίγουροι ότι αυτό που θα προτείνουμε θα είναι προς όφελος του πολίτη, είναι λίγο παράλογο να πιστεύουμε ότι οι πολίτες δεν θα το αποδεχτούν. Κατά συνέπεια, να καταλήξουμε στις προτάσεις μας που θεωρούμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση και να απευθυνθούμε στους πολίτες, ναι, χρειαστεί και σε δημοψηφίσματα. Και εγώ είμαι βέβαιος ότι αν εμείς και η κυβέρνηση είμαστε σίγουροι για αυτό που προτείνουμε, μπορούμε να πείσουμε και στους πολίτες. Άρα και αν γίνουν και αν δεν γίνουν δημοψηφίσματα, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Άρα, για να το κλείνουμε, κύριε Ξηδιά, αυτό που θα πρέπει να γίνει στην συνέχεια είναι η ολοκλήρωση του 5ου κεφαλαίου της πρότασης από το Υπουργείο, για να δείτε κι εσείς πώς θα πορευτείτε στη συνέχεια. Ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Εμείς σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Καλώς ήρθατε πίσω κοντά μας, κυρίες και κύριοι, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τον κύριο Ντίνο Έλληνα, πρόεδρο της Σχολικής Εφορίας Λεμεσού και πρόεδρο της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορίων, φιλοξενούμε στη συνέχεια για να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία στα σχολεία. Κύριε Έλληνα, καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Καλώς σας μεσημέρι.
Θα θέλαμε να μας πείτε πού βρίσκονται, κύριε Ελίνα, οι διαδικασίες περίφραξης των σχολείων αλλά και τα άλλα μέτρα τα οποία αποφασίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Είχε υποθεί εδώ στην εκπομπή ότι καθυστερούν τα έργα περίφραξης και σημειώνεται έτσι μια καθυστέρηση. Υπάρχουν και αντιδράσεις από κάποιες κοινότητες, είχαμε ακούσει. Πείτε μας ποια είναι οι εξελίξεις που έχουμε. Καταρχήν θέλω να πω ότι τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί στις σχολικές εφορίες από τον Νοέμβριο μέχρι τέλος του Δεκεμβρίου ήταν γύρω στα 17 εκατομμύρια και αυτό ήταν μια σοβαρή καινοτομία εκ μέρους της κυβέρνησης να δώσει τόσα λεφτά όσον αφορά την ασφάλεια και υγεία στα σχολεία μας μετά το περιστατικό που έγινε στο Αλεθρικό και χαιρετίζομαι αυτό το θέμα παρόλο που αυτό έπρεπε να γίνεται διαχρονικά όλα τα σχολεία να έχουν περιφράξεις, θηροτηλέφωνα και άλλα θέματα προστασίας για θέματα ασφαλείας και υγείας. Η όλη διαδικασία βρίσκεται σε σοβαρή εξέλιξη. Σήμερα έχω πάρει και σας στην το πρώτο κανάλι που μπορώ να πω τα δεδομένα που βρισκόμαστε σήμερα σε πανκύπρια. Είναι είδηση σε πανκύπρια κλίμακα όσον αφορά τις περιφράξεις. Οι οποίες περιφράξεις το όλο κόστος θα κοιμαθεί γύρω στα 10 με 11 εκατομμύρια. Πανκύπρια σε 712 σχολικές μονάδες έχουν μπει στη διαδικασία των προσφορών 108 για σχολικές μονάδες, 15,2%. Έχουν κατακυρωθεί και έχει γίνει έναρξη σε 38 το 5,3% και έχει στη διαδικασία των προσφορών το 61,10% άλλες 435 σχολικές μονάδες. Αντιλαμβάνεστε, είμαστε σε ένα ποσοστό διαδικασίας των προσφορών έναρξης και ολοκλήρωσης, είμαστε 61 συν 5, 66 συν 18, είμαστε σχεδόν στο 84% της διαδικασίας. Πιστεύουμε ότι πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα έχουμε πετύχει αυτό το οποίο έχουμε βάλει στόχο, ότι οι περιφράξεις σε όλα τα σχολεία θα είναι έτοιμες. Άρα προχωράει το θέμα. Με τα αποτελέσματα που έχω σήμερα. Θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που είχαμε πει μέχρι τέλος Μαΐου, δεν είναι? Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίσαμε σαν σχολικές εφορίες. Λόγω της οικοδομικής ανάπτυξης και γενικά της ανάπτυξης που έχουμε στην Κύπρο, δεν βρίσκουμε εργολάβους, εταιρείες οι οποίες να αναλάβουν αυτές τις μικρές δουλειές. Και έχουμε πρόβλημα προκυρήσουμε προσφορές και δεν υπάρχει ενδιαφέρον από εταιρείες για να κατακυρώσουμε προσφορές. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι δημόσιο χρήμα, οφείλουμε να κάνουμε διαφανείς διαδικασίες και πρέπει να δημιουργήσουμε τις σωστές συνθήκες έτσι ώστε οι διαδικασίες αυτές να είναι και έγκυρες και διαφανείς. Το υπόλοιπο 12%? Το υπόλοιπο δεν έχουν 15,2% δεν έχουν ξεκινήσει. Mm-hmm. Δεν μπήκαν καν στη διαδικασία. Για ποιο λόγο? Και εκεί το εστιάζομαι αυτό στις κοινότητες. Οι οποίες κοινότητες δεν είναι εφορίες. Mm-hmm. Είναι οι κοινότητες που εκτελούν χρέη σχολικών εφορίων. Mm-hmm. Εκεί το πρόβλημα εστιάζεται ότι δεν υπάρχουν πιο δυσκίνητες διαδικασίες, διότι δεν υπάρχει τεχνογνωσία, δεν υπάρχουν υπαλληλικών προσωπικών να αναλάβει την προκήρυξη των προσφορών. Και τους βοηθούμε από το κέντρο και η σχολική εφορία Λεμεσού. Έχω άτομα τα οποία επικοινωνούν μαζί του συνέχεια. Και τους δίνουμε κατευθυντήριες γραμμές έτσι ώστε να προχωρήσουν και αυτοί με το ρυθμό που προχωρούν οι άλλες σχολικές εφορίες. Άρα δεν είναι γιατί δεν το θέλουν. Όχι, τα λεφτά τα έχουν. Απλώς είναι θέμα καθαρά μη τεχνογνωσίας, είναι θέμα καθαρά διαδικασιών. Ωραία. Τώρα, με τους φύλακες τι γίνεται? Πριν να πούμε για τους φύλακες, είναι μόλις ολοκληρωθούν οι περιφράξεις. Δεύτερον, το οποίο θα γίνει, θα μπουν τα θηροτηλέφωνα. Αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούν να μπουν θηροτηλέφωνα χωρίς να υπάρχουν περιφράξεις και δεν θα υπάρχει χρησιμότητα. Εδώ έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με τα θηροτηλέφωνα. Έχει σταλεί από την κλάδο των επιμελητών του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος υπάγεται στην ΠΑΣΙΔ, εντολή στις γραμματείες των σχολείων μέσης εκπαίδευσης να μην απαντούν τα θηροτηλέφωνα. Αυτό είναι λυπηρό. Δεν ασπαζόμαστε αυτές τις πολιτικές εάν θέλουμε να βοηθήσουμε τις σχολικές μονάδες. Δηλαδή θα πρέπει να προσληφθεί ειδικό προσωπικό για να απαντάει τα θηροτηλέφωνα. Αλίμονο να συζητούμε τέτοιο θέμα για να απαντούμε ένα θηροτηλέφωνο, ενώ υπάρχουν κάθε σχολείο μέσης εκπαίδευσης έχει από 3 μέχρι 5 γραμματείες.
μεγάλος αριθμός, mm-hmm. το οποίο αυτό θα έχουμε λίγο εμπόδιο στη διαδικασία. Στην δημοτική εκπαίδευση δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί είναι υπαλλήλοι των σχολικών εφορίων. Το θέμα με τους φύλακες, όπως ξέρετε, η πρώτη διαδικασία που έχει εγκριθεί το ποσό των 750.000 ευρώ για να καλύψει δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση, δεν είχε τα αποτελέσματα τα οποία αναμέναμε, διότι δεν υπήρξαν ενδιαφέρον από εταιρείες ή από ιδιώτες φρουρούς για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, και δικαιολογημένα δεν υπήρξε ενδιαφέρον, γιατί μία ώρα την ημέρα και να πηγαίνει κάποιος στο Πελέντρι ή στην Κυπερούντα για να πάρει 8 ευρώ για να κάνει φρούρηση μιας ώρας, mm-hmm. αντιλαμβάνεστε, δεν είναι οικονομικά. Δεν είναι οικονομικά συμφέρον για τον καθένα να κάνει αυτόν, να προσφέρει αυτή την υπηρεσία. Με τα νέα δεδομένα τα οποία θα έχουμε το Σεπτέμβρη, θα έχουμε φρούρηση σε όλα τα λύκεια και ίσως, αν ο προϋπολογισμός του επιτρέπει, και στα γυμνάσια. Μιλούμε καταρχήν για 56 λύκεια και τεχνικές σχολές, ο οποίος φρουρός θα εξυπηρετά τη σχολική μονάδα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 2. Παράλληλα, θα έχει και άλλα καθήκοντα μέσα στη σχολική μονάδα, γιατί θα ρωτήσει κάποιος τι θα κάνει αυτόν το άτομο 5 ώρες μέσα στο σχολείο. Ποια θα είναι αυτά τα καθήκοντα? Τα καθήκοντα θα είναι έλεγχος μέσα στη σχολική μονάδα όσον αφορά ασφάλεια και υγεία και άλλα μικροπροβλήματα της σχολικής μονάδας, και θα ενημερώνεται η σχολική εφορία για να δρά άμεσα για να επιδιόρθωση αυτών των προβλημάτων ή συντήρηση οποιοδήποτε θεμάτων το οποίο προκύπτουν με την εισήγηση αυτού του ανθρώπου, το οποίο δεν θα ονομάζεται καθαρά φρουρός ασφαλείας, θα είναι φρουρός κάθετος φροντιστής επιτηρητής της σχολικής μονάδας. Αυτό θα ισχύσει για τα λύκεια. Λύκεια προς το παρόν 56, λύκεια, ναι, και τις τεχνικές σχολές. Και ίσως να επεκταθούμε και στα γυμνάσια. Με τη δημοτική εκπαίδευση είμαστε σε σύσκεψη με τον Επίτροπο Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου Παιδείας για να καθορίσουμε πολιτική το Σεπτέμβριο το πώς θα λειτουργήσει. Γιατί παγκύπρια. Γιατί ίσως στα γυμνάσια. Παγκύπρια. Διότι η παραβατικότητα είναι περισσότερο στα λύκεια. Αλλά αν θα εφαρμοστεί αυτός ο θεσμός, εμείς είμαστε θετικοί να εφαρμοστεί σε όλες τις κλίμακες της εκπαίδευσης, για να μην υπάρχουν ούτε προβλήματα, αλλά και παράλληλα ότι αν εφαρμοστεί κάποιος θεσμός που να προωθεί την ασφάλεια μέσα στη σχολική μονάδα, πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ ωφέλιμος και βοηθητικός προς τις διευθύνσεις των σχολείων. Άρα εσείς αισιοδοξείτε ότι από τη νέα σχολική χρονιά θα έχουμε την ασφάλεια στα σχολεία? Στη μέση εκπαίδευση, στη ηλικιακή εκπαίδευση, ναι, 100%. Συζητούμε τώρα το θέμα της δημοτικής και προδημοτικής για να δούμε πώς θα αλλάξουμε το δεδομένο της μιας ώρας, η οποία, για να ενημερωθείτε, παγκύπρια λειτουργά η μία ώρα γύρω στα 60 με 70 σχολεία σε αριθμόν 600. Αντιλαμβάνεστε πόσο πρόβλημα υπάρχει στο ότι δεν βρίσκομαι άτομα να εξυπηρετήσουν τις σχολικές μονάδες. Ναι, γιατί θα είναι ένα άτομο ανασχολική. Είναι ένα άτομο για σχολική μονάδα. Εκεί μιλούμε με τους Ομοσπονδίες Συνδέσμων Γονέων, με τους οργανωμένους γονείς, έτσι ώστε να μην ονομαστεί φύλακας και να έχουμε ένα εξουσιοδοτημένο άτομο από τους Συνδέσμους Γονέων. Γνωρίζει καλύτερα τους γονείς που μπαίνουν και βγαίνουν από τη σχολική μονάδα, γνωρίζει καλύτερα το περιβάλλον του σχολείου και μπορεί να εξυπηρετά καλύτερα. Ίσως αυτό να ήταν η καλύτερη λύση. Δεν θα ονομάζεται φρουρός, γιατί φρουρός διέπεται από άδεια, διέπεται από εκπαίδευση, διέπεται από ειδική άδεια από την αστυνομία για να μπορεί κάποιος να ονομάζεται φρουρός. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα τα σχολεία μας, αν είναι ασφαλή για τις κτηριακές τους εγκαταστάσεις, υποδομές, είχαμε ακούσει προβλήματα που εντόπιζαν οι ηλεκτρολόγοι, είχαμε κατάρρευση, κάποιες στέγες είχαν καταρρεύσει. Έχουν δοθεί επίσης στα 17 εκατομμύρια, έχουν δοθεί μέσα στα 17 εκατομμύρια 3 εκατομμύρια για βελτίωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε σχολικές μονάδες. Και αυτά έχουν σταλεί στις εφορίες και σε αυτήν την κατάσταση υπάρχει διαδικασία προσφοράς, αλλά Αυτή η αλλαγή στο θέμα και βελτίωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων θα μακρηγορήσει περισσότερο, γιατί υπάρχει μια πολύπλοκη διαδικασία από ηλεκτρολόγων μηχανικών, από έγκριση της αρχής ηλεκτρισμού, από κατάθεση σχεδίου σε κάθε σχολική μονάδα.
θα πάρει πέραν του ενός χρόνου να έχουμε πιστοποιητικά καταλληλότητος στις σχολικές μας μονάδες όσον αφορά τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ναι, αν γίνει όμως η αρχή. Θα γίνει, ναι. Θα γίνει. Mm-hmm. Ήδη έγινε, ναι, στη σχολική εφορία Λιμεσού. Έχουμε πάρει πιστοποιητικά καταλληλότητος από τα 65 σχολεία. Έχουμε πάρει γύρω στα 17 σχολεία πιστοποιητικά καταλληλότητος. Προχωράει δηλαδή. Βεβαίως. Και αυτό το θέμα. Τώρα, όσον αφορά τις σχολικές εφορίες, το πιο σοβαρό πρόβλημα στην εκτέλεση της αποστολής σας, ποιο θα λέγατε ότι είναι, κύριε Έλληνα? Πιστεύουμε ότι διαχρονικά οι σχολικές εφορίες είχαν να παίξουν ένα ρόλο τον οποίο ήταν λίγο μαγκωμένος. Υπήρχε συγκεντρωτισμός στις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και οι σχολικές εφορίες και οι ιδιώσεις και οι κοινότητες στηρίζονταν όλοι στις τεχνικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Ήταν ένα σύστημα το οποίο για μένα ο συγκεντρωτισμός είναι αποτυχία και βαίνουμε σε άλλα κανάλια διαδικασίας, βαίνουμε σε κανάλια αυτονόμησης των σχολικών εφοριών και παράλληλα δημιουργίας περισσότερης αυτονόμησης των σχολικών μονάδων. Με τη νέα νομοθεσία η οποία έχει κατατεθεί για νομοτεχνικών έλεγχων στη Γενική Εισαγγελία, στην Νομική Υπηρεσία του Κράτους, αυτά όλα θα αλλάξουν. Είναι μέσα και η συμπλεγματοποίηση των σχολικών εφορίων από 210 εισηγούμαστε με βάση τα όσα ακούσαμε και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα είμαστε παράλληλα ο αριθμός των Δήμων για να υπάρχει και ταυτόχρονη εκλογική αναμέτρηση και για την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και για τις σχολικές εφορίες. Και αυτόν θα βοηθήσει γενικά στην οικονομία κλίμακος που θα έχουν οι σχολικές εφορίες με την συγκέντρωση πολλών σχολικών εφοριών σε λίγες και παράλληλα θα δοθούν στις σχολικές μονάδες περισσότερες εξουσίες, περισσότερα χρήματα. Ενδεχομένως να είναι και πιο αποτελεσματικό το έργο. Βεβαίως θα είναι πιο αποτελεσματικό οι υπηρεσίες μας προς τις σχολικές μονάδες, γιατί ο συγκεντρωτισμός ο οποίος υπήρχε μέχρι σήμερα δεν βοηθούσε αυτόν να περιμένει μία διεύθυνση ενός σχολείου για να φτιάξει μια κλειδαριά και να μην μπορεί να το κάνει από μόνη της. Ένα άλλο θέμα είναι οι καντίνες στα σχολεία, κύριε Έλληνα. Κατά καιρούς ακούγονται έτσι διάφορα για το πόσο γίνεται σωστός έλεγχος στις καντίνες των σχολείων. Αν τα προϊόντα που διατίθενται εκεί για τα παιδιά είναι καλά. Ο δικός σας ρόλος στο συγκεκριμένο θέμα ποιος είναι? Εσείς κάνετε τους έλεγχους αυτούς? Πολύ καλή ερώτηση για να ακούσει και ο κόσμος, γιατί ο κόσμος ίσως να μην γνωρίζει ποια είναι η διαδικασία που υπάρχει για τα κηλικία. Mm-hmm. Τα κηλικία υπάρχει ενιαίων εντύπων που βγαίνουν οι σχολικές εφορίες για να κατακυρωθούν οι προσφορές στα σχολικά κηλικία. Από εκεί και πέρα υπάρχει η Τοπική Επιτροπή Σχολικών Κηλικίων, η οποία αποτελείται από τη διεύθυνση του σχολείου, από εκπαιδευτικών του σχολείου, από σύνδεσμο γονέων και από την μαθητική κοινότητα, από την τοπική μαθητική κοινότητα, ο πρόεδρος του Μαθητικού Συμβούλιου. Ναι. Και αυτή η τοπική επιτροπή οφείλει νομικά και είναι νομοθετημένη να κάνει ελέγχους στο κηλικείο του σχολείου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου στέλνονται στη σχολική εφορία και η σχολική εφορία αναλόγως με τα αποτελέσματα κρίνει, επικρίνει, βάζει πρόστιμο ή διακόπτει συμβόλαιο εάν έχει σωστή ενημέρωση. Προβαίνουν όμως αυτούς τους ελέγχους οι επιτροπές και κάθε πόσο πρέπει να γίνεται? Είναι τρεις φορές το χρόνο. Ναι. Και θέλω να πω δημόσια ότι όλα βαίνουν τέλεια. Μπράβο. Όταν το έχουν καταφέρει τουλάχιστον. Όχι, όλα βαίνουν τέλεια, το λέω ειρωνικά. Α, ειρωνικά το λέτε. Όλα βαίνουν τέλεια και όταν όλα βαίνουν τέλεια δεν είναι υγιής κατάσταση. Λέω ότι οι τοπικές επιτροπές σχολικών κηλικίων οφείλουν να παίξουν τον σωστό τους ρόλο, έτσι ώστε οι κορεσμένες σχέσεις μεταξύ μιας τοπικής κοινωνίας εις βάρος των μαθητών, εις βάρος των γονιών κατ' επέκταση, εις βάρος ενός συστήματος το οποίο είναι νομοθετημένο, να μην υπάρχει. Και λέω ότι εκεί που ακούνται ότι πουλούνται προϊόντα, και όταν το ακούω από γονείς ή όταν το ακούω από τη μαθητική κοινότητα ή όταν το ακούω από τους ίδιους τους καθηγητές, με εκπλήττει, διότι είναι οι ίδιοι οι οποίοι ελέγχουν το σύστημα και
ενημερώνονται σχολικές εφορίες. Εάν δεν υπάρχει ενημέρωση από την τοπική κοινωνία της σχολικής μονάδος, πώς θα παίξει το σωστό ρόλο η σχολική εφορία? Ναι. Εσείς δεν το ζητάτε αυτό? Εμείς ζητούμε συνέχεια να κάνουν ελέγχους και να τηρούνται ο τιμοκατάλογος και τα προϊόντα. Φυσικά, σαν Κεντρική Επιτροπή Σχολικών Κηλικιών, που είμαστε μέλη, χρήζει πολλές βελτιώσεις ο θεσμός αυτός, έτσι ώστε να μην στρουθοκαμιλίζουμε ότι ένα παιδί στο περίπτερο απέναντι επιτρέπεται να αγοράζει ένα προϊόν και στο κηλικείο να μην επιτρέπεται. Ή να μην υπάρχει, ή να φεύγουν τα παιδιά από το Λανίδιο να πηγαίνουν στα απέναντι περίπτερα να ψωνίσουν κάτι γιατί δεν το βρίσκουν στο κηλικείο του Λανιτίου. Αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρξει μια λύση η οποία παράλληλα όσον πρέπει και για τις τιμές αλλά και για το διατροφικό κατάλογο να εξυπηρετούνται περισσότερο οι μαθητές από τα σχολικά ηλικία με έναν άλλον εμπλωτισμό καταλόγου, έναν άλλον κατάλογο ο οποίος θα είναι κοντά στην εξυπηρέτηση του μαθητή χωρίς να βλάπτει την υγεία του μαθητή. Ναι, αλλά αν υπήρχαν οι περιφράξεις ή έκλειναν οι καγκελόπορτες στο σχολείο, δεν θα μπορούσαν τα παιδιά να πάνε απέναντι στα περίπτερα. Σίγουρα. Ή στα μίνι σούπερ μάρκετ και να αγοράζουν αυτά. Σίγουρα. Που δεν συμφωνούμε είναι στους καταλόγους. Έτσι, τώρα, πείτε μας λίγο πώς είναι η σχέση σας με τις διευθύνσεις των σχολείων αλλά και με τους συνδέσμους γονέων. Είναι άριστες οι σχέσεις μας. Θεωρούμε εταίρους σε εμάς και τους γονείς, κυρίως τους γονείς. Και τις διευθύνσεις των σχολείων είναι από αυτούς που αφού γραζόμαστε τα προβλήματα μιας σχολικής μονάδας υπάρχει μια συμβουλευτική επιτροπή σε κάθε σχολείο η οποία είναι νομοθετημένη, ήταν μετά από δική μας εισήγηση που έγινε αυτή η επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τη διεύθυνση του σχολείου, από τους γονείς και από τη σχολική εφορία, συνεδριάζει 4 φορές το χρόνο, ετοιμάζει τα προβλήματα μιας σχολικής μονάδας, προσδιορίζει έργα υποδομής και προετοιμάζει περίπου έναν προϋπολογισμό για την επόμενη σχολική χρονιά το τι χρειάζεται μια σχολική μονάδα. Εκεί με όλες αυτές τις επιτροπές, σαν σχολική εφορία, ετοιμάζουμε το δικό μας προϋπολογισμό, το οποίο δίνουμε προς το Υπουργείο Παιδείας προς έγκριση, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουμε αυτές τις σχολικές μονάδες. Υπάρχει μια άριστη σχέση και κάτι το οποίο με ενοχλεί είναι οι γονείς να δίνουν λεφτά για να έχουμε ένα δημόσιο σχολείο. Αυτό το πράγμα δεν μας τιμά σαν κοινωνία, δεν μας τιμά ούτε σαν σχολικές εφορίες. Οφείλουμε, όταν μιλούμε για δημόσιο σχολείο, οφείλουμε όλες τις υλικοτεχνικές υποδομές, όλα τα οποία χρειάζεται να λειτουργήσει μια σχολική μονάδα, να χορηγούνται από το κράτος, γιατί δηλώνουμε ότι έχουμε ένα δημόσιο σχολείο. Δεν πρέπει οι γονείς να συμπληρώνουν τον προϋπολογισμό του κράτους και διαφωνώ. Και δεν το επιτρέπω στη δική μου σχολική εφορία να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και πριν κλείσουμε, πείτε μου αν θα διοργανώσετε κάποιες εκδηλώσεις σαν σχολική εφορία Λεμεσού. Έχουμε απόψε μια εκδήλωση στο Λανίδιο Θέατρο μαζί με το Λύκειο του Λανιτίου. Είναι μουσικοποιητικό πρόγραμμα για τον Μίκη Θεοδωράκη. Είναι ανοιχτό, δεν υπάρχει χρέωση. Όλες οι εκδηλώσεις μας είναι ανοιχτές. Το Σάββατο διοργανώνουμε αθλητικούς αγώνες, αναβιώνουμε τα Λανίτια. Για όσους είναι πιο μεγάλοι μπορούν να τα θυμούνται. Υπήρχαν αθλητικοί αγώνες στο Λανίτιο Στάδιο, ονομάζονται τα Λανίτια. Τους αναβιώνουμε το Σάββατο. Θα κάνει τα εγκαίνια ο Υπουργός Παιδείας. Και για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια αναβιώνονται αυτοί οι αγώνες. Επίσης, στις 17 του Μάη θα έχουμε τα εγγένεια του Λανιτίου Γυμνασίου. Έχει αποπερατωθεί η πρώτη φάση της ανάπλασης των Λανιτίων, η οποία έχουν κοστίσει 4,2 εκατομμύρια. Και θα έχουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας η ώρα 12 και 4 το μεσημέρι να κάνει τα εγγένεια του Λανιτίου Γυμνασίου. Και είναι ανοιχτό προς το κοινό. Θα υπάρξει και ένα μουσικό πρόγραμμα κατά την ώρα των εγγενείων για να δώσουμε και ένα διαφορετικό στίγμα στην όλη εκδήλωση. Παράλληλα, διοργανώνουμε κάποιες μικρές συναυλίες στο Λανίδιο Θέατρο, τις οποίες θα ανακοινώσουμε με γνωστούς καλλιτέχνες σε αφιέρωμα και σε στιχουργούς αλλά και σε μουσικοσυνθέτες όπως είναι ο Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, Ξαρχάκος, Γκάτσος. Για πότε περίπου αυτές οι μουσικές βραδιές? Αυτά θα γίνουν Μάιο και Ιούνιο. Mm-hmm.
Θα τα ξαναπούμε σίγουρα μέχρι σίγουρα, τότε. Ναι. Είναι συνεχίσει η δράση σας, πρέπει να πούμε, κύριε Έλληνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που και ήσασταν εγώ ευχαριστώ μαζί πάντα μας σήμερα. Εμείς θα πάμε και πάλι εκτός συνόρων. Δυναμική ήταν η αντίδραση της Βρετανικής αστυνομίας εναντίον των ακτιβιστών κατά τις διαμαρτυρίες τους για την κλιματική αλλαγή στο Λονδίνο. Οι Βρετανικές αρχές συνέλαβαν περισσότερα από 120 άτομα τη Δευτέρα και την Τρίτη, αφού στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας τους απέκλεισαν γέφυρες και σημαντικές διασταυρώσεις του Λονδίνου, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος στην πρωτεύουσα. Σε αθρώες συλλήψεις ακτιβιστών κατά της κλιματικής αλλαγής προχώρησε η Βρετανική αστυνομία στο Λονδίνο. Με το επιχείρημα της παρακόλλησης συγκοινωνιών συνελήφθησαν περισσότεροι από 120 διαδηλωτές τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ κάποιοι από τους συμμετέχοντες της κινητοποίησης έφτασαν στο σημείο να χρησιμοποιήσουν κόλλα και να κολλήσουν σε βαρέα οχήματα για να μην μπορούν να τους συλλάβουν. Κολλήσαμε πάνω σε αυτό το όχημα για να μην μπορούν το βράδυ να μας μετακινήσουν οι αστυνομικοί. Ο λόγος που το κάναμε είναι γιατί θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι η γέφυρα θα αποτελούσε μέρος των κινητοποιήσεων της οργάνωσης Extinction Rebellion. Το κάνουμε διότι θέλουμε η κυβέρνηση να αναλάβει δράση για την περιβαλλοντική κρίση, για την οικολογική κατάρρευση που αντιμετωπίζουμε. Ο δήμαρχος της πόλης Αντί Καν δηλώνει ιδιαίτερα ανήσυχος για τα σχέδια κάποιων ακτιβιστών να προκαλέσουν αναταραχή στα δρομολόγια του μετρό της Βρετανικής πρωτεύουσας, λέγοντας ότι θεωρεί ακατανόητη μια τέτοια πράξη, αφού όσοι περισσότεροι χρησιμοποιούν τα δημόσια μέσα μεταφοράς, τόσο μειώνονται οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Η επίσημη έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουλίου 2020. Ενώ, όπως εξήγησε ο αθλητικός διευθυντής της διοργάνωσης, το πρόγραμμα ανακοινώθηκε τόσο νωρίς για να δώσει τη δυνατότητα στους αθλητές να προετοιμαστούν. Ο Μαραθώνιος Ανδρών θα διεξαχθεί στις 9 Αυγούστου 2020 στις 6 το πρωί τοπική ώρα, καθώς η Οργανωτική Επιτροπή θέλησε να προφυλάξει τους αθλητές από την ασφυκτική αυγουστιάτικη ζέστη της Ιαπωνικής πρωτεύουσας. Η τελετή λήξης είναι προγραμματισμένη για τις 9 Αυγούστου. Στις 6 το πρωί της 9ης Αυγούστου 2020 θα εκκινήσει ο Μαραθώνιος των Ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, καθώς η Οργανωτική Επιτροπή θέλησε να προφυλάξει τους αθλητές από την ασφυκτική αυγουστιάτικη ζέστη της Ιαπωνικής πρωτεύουσας. Ο αθλητικός διευθυντής του Τόκιο 2020 εξήγησε γιατί η ανακοίνωση του προγράμματος έγινε τόσο νωρίς. Πιστεύω ότι είναι ένα ισορροπημένο πρόγραμμα. Επίσης, ακούω πως οι αθλητές λένε ότι είναι δυνατόν να προετοιμαστούν αν γνωρίζουν εκ των προτέρων το πρόγραμμα. Επομένως, θεωρώ ότι έτσι μπορούν να προετοιμαστούν ώστε να δώσουν τον καλύτερό του σε αυτό την εποχή της διεξαγωγής των αγώνων. Για τον ίδιο λόγο, η εκκίνηση για τα 50 χιλιόμετρα βάδιν θα δοθεί στις 5.30 της 8ης Αυγούστου, δηλαδή στις 11.30 το πρωί ώρα Ελλάδας και Κύπρου. Η επίσημη έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο έχει προγραμματιστεί για τις 24 Αυγούστου 2020. Φάκελο υγεία έχουμε ανοίξει για τη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και φιλοξενούμενος μας σήμερα εδώ στην εκπομπή ο δόκτωρ Ζαχαρίας Κούνης, καρδιολόγος. Γιατρέ μου, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα, χαιρετισμούς και καλό μεσημέρι σε όλους τους τηλεθεατές μας. Το θέμα μας σήμερα είναι οι συγγενείς καρδιοπάθειες και βεβαίως θα θέλαμε να μας δώσετε τον όρο, γιατρέ, τι ονομάζουμε συγγενή καρδιοπάθεια. Πολύ σωστά. Διαλέγουμε να λέμε έτσι κεφάλαια τα οποία ενδιαφέρουν τον κόσμο, τα ζει ο κόσμος, και συγγενείς καρδιοπάθειες είναι οι διαταραχές στην ανατομία και τη λειτουργία της καρδιάς με τα οποία ένα παιδί γεννιέται. Πολλοί γονείς έχουν ακούσει ότι κάποιο παιδί γεννήθηκε και πήγε και έκανε χείριση, κάποιο παιδί γεννήθηκε και είχε μια τρύπα και έκλεισε, κάποιο παιδί έχει μια τρύπα ακόμα και τον παρακολουθούν. Αυτό θέλουμε λίγο να το ξεκαθαρίσουμε. Πόσο συχνές είναι αυτές οι καρδιοπάθειες συγγενείς? Η συχνότητα είναι μία στα 100 παιδιά, μία στις 100 γεννήσεις. Ναι. Περίπου στην Κύπρο έχουμε 10.000 γεννήσεις, άρα υπολογίζεται ότι έχουμε 100 παιδιά κάθε χρόνο. Είναι σοβαρές, γιατρέ? Πολύ, και αυτή ωραία ερώτηση. Ναι, το επόμενο, ωραία ερώτηση. Γιατί εμείς σαν καρδιολόγοι τώρα μιλάμε για κάτι το οποίο γεννιέται, είναι συγγενές, γεννιέται το παιδί. Γιατί οι σοβαρές είναι η μειοψηφία.
Ευτυχώς. Οι σοβαρές είναι η μειοψηφία. Η μειοψηφία θα πρέπει να διαγνωστούν τον πρώτο καιρό, όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα. Τον πρώτο καιρό συνήθως δεν γίνεται η διάγνωση το πρώτο 24ωρο. Δηλαδή τον πρώτο καιρό μετά τη γέννηση. Μετά τη γέννηση. Προγεννητικά όμως μπορεί και προγεννητικά. Πολύ, ναι. και αυτό, και προγεννητικά. Αλλά υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις που είναι ήπιες και μπορούν να μην. Ο προγεννητικός έλεγχος είναι πολύ σπουδαίος και μπορούν, ναι, μπορούν να μπουν πολλές διαγνώσεις που δεν είχαμε παλιά, ιδιαίτερα αν είναι σοβαρές. Πολλές όμως μπορεί να μην μπουν γιατί υπάρχουν αρκετά προβλήματα ακόμα. Οπότε το παιδί μόλις γεννηθεί το χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες. Το παιδί το οποίο έχει τις σύμπλοκες συγγενείς καρδιοπάθειες, οι οποίες αργά ή γρήγορα μέσα στο πρώτο μήνα, σύμπλοκες λέμε αυτές που το πρώτο χρόνο θα χειρουργηθούν. Mm-hmm. Θα θέλουν χειρουργείο. Το πρώτο χειρουργείο. Γιατί μπορεί να είναι και δεύτερο, μπορεί να είναι και τρίτο, δεν ξέρουμε. Αλλά το πρώτο χειρουργείο. Αυτές επειδή οι κατά κανόνα, όχι απόλυτα, αλλά κατά κανόνα είναι κυανοτικές. Δηλαδή είναι τα παιδιά που λένε γίνεται μπλε. Mm. Μαυρίζει το μωρό μου. Αυτό οι παιδίατροι μας, και έχουμε πολύ καλούς παιδιάτρους και εκπαιδευμένους, οι παιδίατροι μας δεν αφήνουν το παιδί να πει η μητέρα ότι γίνεται μπλε. Υπάρχει ειδικός τρόπος με οξύμετρο και ένα ειδικό πρωτόκολλο με το οποίο παρακολουθούν τα παιδιά. Και πρέπει, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι το πρώτο 24ωρο το παιδί μπορεί να μην δείξει τίποτε και να δείξει το δεύτερο ή το τρίτο mm-hmm. ή το τέταρτο. Και το ειδικό πρωτόκολλο πρέπει να πάρουν οξυγόνα από τη δεξιά πλευρά, χέρι και πόδι. Είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο γνωρίζουν οι παιδιατροί, γιατί εδώ μας βοηθούν σαν καρδιολόγους και να είναι καλά και τους ευχαριστούμε, για τις σύμπλοκες συγγενείς καρδιοπάθειες. Οι οποίες είπαμε ότι θα χειρουργηθούν τον πρώτο χρόνο. Όσο πιο γρήγορα μπει η διάγνωση, τόσο καλύτερα. Έχουν καλή πρόγνωση τώρα, κατά κανόνα. Είναι λίγες που δεν έχουν καλή πρόγνωση, που θέλουν πολλές θεραπείες. Πάντως, σίγουρα η πρόγνωση και ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται είναι κάτι διαφορετικό από πριν 10 χρόνια, όχι πριν 50 χρόνια. Όμως, είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό που θέλω να εστιαστούμε είναι ότι, από ό,τι καταλάβαμε, από τα 100 παιδιά που θα γεννηθούν με συγγενείς καρδιοπάθειες, τα 15 με 20, κάπου εκεί, θα χειρουργηθούν τον πρώτο χρόνο. Που είναι οι σύμπλοκες, είπαμε. Που αυτές. Είναι σύμπλοκες. Η άλλη κατηγορία. Η άλλη κατηγορία δεν είναι σύμπλοκες. Και κατά κανόνα θα μπει η διάγνωση στην ενήλικη ζωή. Οι περισσότεροι διαγνώσκονται γύρω στα 40 χρόνια. Δηλαδή μέχρι τα 40 δεν θα παρουσιάσει κανένα σύμπτωμα. Μπορεί να μην παρουσιάσουν απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Μπορεί να μην παρουσιάσουν απολύτως τίποτα και γι' αυτό και θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα mm-hmm. ότι υπάρχει. Γιατί, κοιτάξτε, είναι κάθε χρόνο 100 παιδιά. Τα 20 είναι τα σύμπλοκα, αυτά θα ασχοληθούν πολύ γρήγορα και οι καρδιολόγοι, οι παιδίατροι θα το δουν, το καρδιολογικό team, η ομάδα θα δουλέψει. Μένουν άλλα 80. Στα 10 χρόνια είναι 800, 1000. Άτομα. Δηλαδή στη Λεμεσό αυτή τη στιγμή έχουμε 2-3.000 άτομα με τέτοιες. Που δεν το γνωρίζουν, γιατί δεν έχει εκδηλωθεί, ας πούμε. Εμείς ναι. στο ιατρείο μας από το 2003 μέχρι σήμερα έχουμε πάνω από 30 διαγνώσεις τέτοιες. Τυχαίες που ήρθαν στο ναι. ιατρείο μας εντελώς τυχαία, χωρίς να υπάρχει καμιά υποψία. Όμως, εκείνο που γίνεται είναι ότι στις συγγενείς καρδιοπάθειες, τι γίνεται. Όπως αν δούμε την πρώτη διαφάνεια, θα δούμε ότι η καρδιά έχει ένα πολύ καλό και σοφό ανατομικό δομημένο ανατομικό δομημένο περιβάλλον. Όπως βλέπουμε εδώ. Εάν οτιδήποτε δεν είναι καλό, τότε αν αναμειγνύεται φλεβικό με αρτηριακό αίμα, επιβαρύνονται οι κοιλότητες. Οπότε αρχίζουμε και έχουμε την λειτουργική διαταραχή της καρδιάς. Αυτή είναι ισορροπημένη. Αυτή δείχνει την συχνότερη, είναι μια καρδιά η οποία είναι ισορροπημένη εκτός από μια οπή, μια τρύπα που έχει στο μέσο κορπικό. Την έχουμε πίσω στο monitor, γιατί αν θέλετε ναι. έτσι να μας δείχνετε και όλα στα σημεία. Είναι όλα, είναι οι δεξιές κοιλόιδες και οι αριστερές κοιλόιδες. Αυτή λειτουργεί πάρα πολύ ωραία, εκτός το ότι υπάρχει μια τρύπα εδώ. Mm. Αυτή είναι η συχνότερη συγγενής καρδιοπάθεια των ενηλίκων.
Πώς ονομάζεται? Μεσοκολπική επικοινωνία τύπου 2. Mm-hmm. Μεσοκολπική επικοινωνία. Αυτό όμως, επειδή επιβαρύνει, καταρχάς θέλω να πω το εξής. Η πιο συχνή δεν είναι πάντοτε, επικοινωνίες. Μπορεί να υπάρχει, το μισό είναι επικοινωνίες, πάντοτε το 70% είναι επικοινωνίες. Υπάρχουν και άλλες συγγενείς, όπως είναι η δίπτυχη αορτική βαλβίδα. Η δίπτυχη αορτική βαλβίδα, την έχουμε σε slides, είναι το τρίτο slide mm-hmm. που έχουμε. Να, δηλαδή, αυτό είναι η πιο συχνή. Η πιο συχνή από αυτές, αυτή μπορεί να μην κάνει τίποτα απολύτως, αλλά αυτή, ενώ το φυσιολογική αορτική βαλβίδα, αυτή είναι η αορτική βαλβίδα μας, αυτή είναι η φυσιολογική αορτική βαλβίδα, από 0,5 μέχρι 2% των ατόμων που γεννιούνται έχουν αυτή τη δίπτυχη αορτική βαλβίδα. Αυτή είναι μια οντότητα την οποία μιλήσαμε και για τις βαλβιδοπάθειες, mm-hmm. μιλήσαμε, είπαμε αρκετά, και για τις βαλβιδοπάθειες, αλλά και για τις νόσους της αορτής. Άρα λοιπόν έχουμε καλύψει αυτό το θέμα. Όσοι έχουν δίπτυχη αορτική βαλβίδα, θέλουν παρακολουθήσεις από το γιατρό, έχουν πολύ καλή πρόγνωση, αλλά έχουν κάποια προβλήματα. Παρόλο που βλέπετε ότι ανατομικά δεν έχεις κάτι το ιδιαίτερο, αυτές οι βαλβίδες έχουν την ιδιότητα να εκφυλίζονται πιο εύκολα, να παθαίνουν φλεγμονή πιο εύκολα, να ασβεστώνονται πιο εύκολα, να παθαίνουν ανεπάρκεια ή στένωση πιο εύκολα, να συνδέονται με ανευρίσματα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να δούμε. Είναι αυτό και είναι από εντελώς... κάτω ο βαλβίδες. Ναι, είναι... Γιατί έχουμε open και closed, ανοιχτό. Γιατί εδώ είναι πώς βλέπουμε την βαλβίδα υπερηχογραφικά όταν είναι ανοιχτή και εδώ όταν είναι κλειστή. Αυτό είναι το φυσιολογικό, mm-hmm. αυτό είναι το παθολογικό. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές, αλλά εντάξει, αυτό, άμα το ξέρει ένας φοιτητής, είναι πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Μπορεί να... αυτό είναι. Όμως έχουμε προβλήματα. Είναι η συχνότερη αιτία αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας σήμερα στην ηλικία των 50 χρόνων. Αυτή είναι η πιο συχνή. Αυτή δεν μπορεί να την βάλεις αν δεν κάνεις υπερήχο. Είναι, πρέπει να έχεις πολύ καλό αυτή να υποψιαστείς, αλλά πάλι χρειάζεται το υπέρηχο. Και η δεύτερη, η οποία η πρώτη διαφάνεια που είχαμε στην προηγούμενη, εδώ ναι. υπάρχει μια τρύπα, οπότε εδώ επειδή υπάρχουν πιέσεις που είναι γύρω στο 120 και εδώ υπάρχουν πιέσεις που είναι γύρω στο 20 και 30 και 40, το αίμα φεύγει από εδώ, έρχεται εδώ και επηρεάζει τις δεξιές κυλόιδες. Και μπορεί να κάνει μια δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια. Δηλαδή ένα άτομο επίσης το άλλο που μπορεί να κάνει. Αντιμετωπίζεται και... χειρουργικά. Ναι. Αυτή. Τώρα δεν πάμε χειρουργικά κατά κανόνα. Θα σας δείξω μετά. Πάμε διαδερμικά. Πάμε με ένα καθετήρια που βάζουμε από το μυριαία. Μπαίνουμε μέσα. Ανοίγουμε το πρώτο δίσκο. Αν έχουμε την δεύτερη διαφάνεια, αφού πάμε έτσι, δεν είναι αν και πάμε εμείς. Να, ορίστε. Αυτό, μπαίνουμε από το μυριαίο, φτάνουμε εδώ, περνούμε την τρύπα, ανοίγουμε εδώ αυτό και μετά το φέρνουμε σιγά σιγά κάτω. Αν δούμε την τέταρτη, πέμπτη νομίζω, είναι η συνέχεια. Α, και εδώ είναι ο δεύτερος δίσκος και με αυτό το πράγμα το συμπλησιάζουμε. Επιθυλιώνεται αυτό, δηλαδή σιγά σιγά μπαίνει φυσιολογικός ιστός και δεν χρειάζεται ούτε αντιπηχτικά ούτε τίποτα. Έχουμε πλήρησίαση. Πλήρησίαση. Εμείς έχουμε την ευτυχία από τα πάνω από 25 περιστατικά που είχαμε να κλείσουν τα 24 με αυτόν τον τρόπο και ένα χειρουργικά. Και πάνε πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Τα παρακολουθούμε φυσικά, γιατί πρέπει να το παρακολουθήσεις. Το θέμα είναι ότι αν δεν το δεις εσύ, αυτά τα άτομα, επειδή ακριβώς φορτίζονται και η αιμοδυναμική τους δεν είναι σωστή. Αν δεν το δεις εσύ, δηλαδή. Αν δεν πάρεις τη διάγνωση. Ο γιατρός, αν δεν το δει. Ή ο γιατρός, ή αν δεν έρθει ο ασθενής και διαγνωστεί. Mm-hmm. Τότε φορτίζονται. Και αρχίζουν τα προβλήματα γύρω στα 35, γύρω στα 40. Δηλαδή, αν έχεις μια κολπική μαρμαριγή σε ένα άτομο που είναι 38 χρονών και δεν έχει άλλους προδιαθεσικούς παράγοντες. Δεν δίνει όμως κάποια συμπτώματα σε αυτή την ηλικία. Μπορεί να έρθει σαν πρώτο σύμπτωμα με κολπική μαρμαριγή. Αν είναι νέος κολπική μαρμαριγή και εσύ ακόμα και με το υπέρηχο σου δεν βρίσκεις κάτι και βρίσκεις διαδεδομένες δεξιές κοιλίες, ψάξε.
ψάξε. Πρέπει να πας να το βρεις. Πρέπει να σκεφτείς, να το έχεις στο μυαλό σου και να το βρεις. 32 χρονών κοπέλα ήρθε με συγκοπτικό επεισόδιο. Γιατί από εδώ τι κάνουν. Μπορούμε να έχουμε την πρώτη εικόνα. Από εδώ τι κάνουν. Μπορεί να κάνουν παράδοξες εμβολές και εγκεφαλικά. Δηλαδή όπως είναι κάτω οι φλέβες, έτσι. Μια γυναίκα πάει ένα ταξίδι, παίρνει και κάποια ορμονικά σκευάσματα, κάνει μια θρόμβωση κάτω, έρχεται από εδώ και κανονικά ενώ δεν πρέπει να περάσει, περνάει από εδώ και κάνει ένα κεφαλικό. Αν έχεις 32 χρόνια μια κοπέλα και ένα κεφαλικό, θα ψάξεις εδώ, οπωσδήποτε. Καμιά φορά μπορεί να μην είναι τύπου ένα, αν δούμε την δεύτερη διαφάνεια. Αν την γλιτώσει βεβαίως η κοπέλα. Πάνε καλά. Πάνε καλά. Και τα κανόνα, τρία, τέσσερα, ναι, βλέπετε, αυτό είναι untranceptive, είναι μεσοκολπικά ελλείμματα. Αυτό είναι το πιο συχνό το οποίο έχουμε. Μπορεί όμως να είναι εδώ πάνω ή εδώ κάτω, σε όλες τις, αυτά είναι σοβαρά και τα βρίσκουμε σε πιο νεαρές ηλικίες. Οπότε τι κάνουμε εμείς, εάν έχουμε ένα νέο άτομο, με συγκοπή, με αδυναμία, με αρρυθμίες, με εύκολη κόπωση. Ήρθε κάποιος κύριος και μου λέει, γιατί θέλω να εξεταστώ. Ωραία, 38 χρονών. Γιατί έχεις, δεν ξέρεις, έπαιρνα τα παιδιά μου και ανέβαινα τη σκάλα. Και νιώθα πάρα πολύ δυνατός και τώρα νομίζω ότι δεν ανασύνω καλά. Και είχε μεσοκολπικό έλλειμμα. Mm-hmm. Δηλαδή μόνο από αυτό, δηλαδή αν δεν έχουν, και γιατί το λέμε, γιατί τι θέλουμε να δώσουμε στους ακροατές μας. Εάν υπάρχει μια συγκοπή, μια αδυναμία, μια εύκολη κόπωση, αρρυθμίες, δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, αριστερά καρδιακή ανεπάρκεια, πνευμονική υπέρθεση, συμπτώματα τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν, πρέπει να κάτσει ο γιατρός με πολύ προσοχή και να βρει πού είναι το αίτιο. Και ένα από τα αίτια είναι οι συγγενείς καρδιοπάθειες στους ενήλικες που υπάρχουν. Είπαμε ότι πρώτοι κλπ. Αυτές, οι οποίες είναι κυρίως τα μεσοκολπικά ελλείμματα, έχουμε και μεσοκοιλιακά, θα τα πούμε μετά. Και το θέμα είναι ότι αν τα προλάβουμε και δεν μας κάνουν καμιά ζημιά, εμείς τους, οι περισσότεροι, εκτός από μία κοπέλα νομίζω, δεν θυμάμαι καλά στις θεστικές μας, αλλά οι περισσότεροι ήταν ασυμπτωματικοί. Οι περισσότεροι, όχι, το 80%, 8 στους 10 ήταν ασυμπτωματικοί και τους βάλαμε σε ένα υπέρηχο ρουτίνας, σε ένα καρδιολογικό τσικά που κάνα, ψάχνοντας εκεί που έπρεπε να ψάξεις, έχοντας αυξημένη συνέστηση ότι κάτι συμβαίνει, βλέποντας τις δεξιές κιλόιδες που είναι πιο διαταμένες. Ναι, δηλαδή αν έρθει ένα άτομο το οποίο μου έχει διαταμένο σηκώτη, μου έχει δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, μου έχει πρισμένα πόδια, δεν μπορώ, πρέπει να ψάξω αυτές τις συγγενείς καρδιοπάθειες. Και το μήνυμα είναι, οι συγγενείς καρδιοπάθειες στους ενήλικες είναι καλά κρυμμένες, δεν προκαλούν συμπτώματα παρά μόνο σε προχωρημένες ηλικίες. Μπορεί να είναι ήπια συμπτώματα, μπορεί να είναι συμπτώματα που αποδίδονται σε άλλους, αλλά αν το βρεις με μια διαδερμική προσπέλαση, γίνονται καλά και μετά απλώς είσαι φίλος μαζί τους, τους βλέπεις κάθε κάμποσο καιρό και πάνε πάρα πολύ καλά. Τα συστήματα που έχουμε τώρα είναι πάρα πολύ καλά, μπαίνουν τη μια μέρα, τη δεύτερη μέρα γίνεται τη διαδερμική, τη τρίτη μέρα φεύγουν. Δεν χρειάζονται αντιπηχτικά και δεν έχουν κανένα restriction. Έχω κάποιες ερωτήσεις από τηλεθεατές. Η μίεση της καρδιάς είναι αδύνατη. Τι πρέπει να γίνει, λέει, σε αυτή την περίπτωση. Αυτό, καταρχάς αυτό μπορεί να το κάνουν οι συγγενείς καρδιοπάθειες. Αυτό λέμε όταν η μίεση της καρδιάς είναι αδύνατη, μιλάμε για καρδιακή ανεπάρκεια. Καρδιακή ανεπάρκεια θα πρέπει να βρούμε γιατί είναι αδύνατη η μίεση της καρδιάς. Και εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Δεν θυμάμαι αν μιλήσαμε εδώ για καρδιακή ανεπάρκεια. Θα το δω και θα σας πω. Αυτό ποια είναι η καρδιακή ανεπάρκεια. Η αιτιολογία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, αν έχετε, η μίεση της καρδιάς μπορεί να οφείλονται σε ένα μεσοκολπικό έλλειμμα. Αυτό αν το κλείσεις, για να το κλείσεις, δηλαδή για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, ο καρδιολόγος δεν βρίσκει μια τρύπα εκεί και πάει και την κλείνει.
θέλει μια μελέτη. Χρειάζεται μελέτη να δούμε τι ροές έχει στις δεξιές κιλόιδες, τι ροές έχει στις αριστερές κιλόιδες. Χρειάζεται μια μελέτη για να δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά κατά κανόνα, αφού γίνει αυτή η μελέτη και είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, προχωρούμε και γίνονται καλά. Το θέμα είναι να μην φτάσουν σε αδύνατο μυοκάρδιο να κάνουν καρδιακή ανεπάρκεια. Όμως αυτό δεν είναι η πρώτη αιτιολογία καρδιακής ανεπάρκειας στο γενικό πληθυσμό. Αν υπολογίσουμε ότι η καρδιακή ανεπάρκεια σήμερα είναι στην Αμερική έχει επιπολασμό 500.000 άτομα οι οποίοι είναι με καρδιακή ανεπάρκεια, στην Κύπρο δεν έχω στατιστικές να σας πω, άρα είναι πάρα πολύ ψηλό ποσοστό. Και αν υπολογίσουμε αυτά πόσο είναι, απλώς είναι ένα ποσοστό. Η σημασία αυτού είναι όταν το προλάβεις γίνονται καλά. Και είναι, εμείς έχουμε γίνει φίλοι με ανθρώπους που ήρθαν τυχαία και λοιπά και είμαστε φίλοι. Ωραία, και... ο τηλεθέτης δηλαδή που μας είπε γι' αυτό μύες της καρδιάς αδύνατους, του το έχει πει κάποιος καρδιολόγος, ναι, αυτό, ναι, δεν μπορεί να το γνωρίζει δηλαδή από μόνος του. Όχι, όχι, δεν μπορεί να το γνωρίζει γιατί τα συμπτώματα που δει, αυτό για μας είναι, λέγεται καρδιακή ανεπάρκεια. Άρα θα πρέπει να κάνει περαιτέρω εξετάσεις. Ναι. Πρέπει να βρει γιατί έκανε την καρδιακή ανεπάρκεια. Η συχνότερη αιτία καρδιακής ανεπάρκειας σήμερα είναι η ισχεμική καρδιομυοπάθεια. Δηλαδή είναι τα εφράγματα του μυοκαρδίου, είναι η στεφανιά νόσους. Άρα λοιπόν πρέπει να το φτιάξει. Αν είναι αδύνατη η καρδιά του, θέλει να κάτσει με τον καρδιολόγο του και να βρουν τον λόγο. Και να φτιάξουν την αδύνατη καρδιά, φτιάχνοντας την αιτία που αδυνάτησε η καρδιά. Άλλη ερώτηση. Αν υπάρχει κληρονομικό ιστορικό στην οικογένεια, ένα ζευγάρι που περιμένει παιδί πρέπει να κάνει τον προγεννητικό έλεγχο. Σωστά. Ναι. Ναι. Ναι, βεβαίως. Και το προγεννητικό έλεγχο. Γίνεται σε όλες τις εγγύες ο έλεγχος αυτός ή πρέπει να το ζητήσεις, είναι εξειδικευμένος έλεγχος? Όχι, τώρα γίνεται σε όλες. Γυναικολόγοι. Πρέπει να πούμε, επειδή δεν λέμε καλές κουβέντες, και εντάξει, εγώ είμαι γιατρός, καρδιολόγος και οι γυναικολόγοι μας έχουν ψηλό επίπεδο. Και οι παιδίατροι. Παιδίατροι ακόμα, δηλαδή. Να πω, πιάνουν δουλειά στην αέρα, τώρα δεν ξέρω. Ας μιλήσουμε, λίγο λαϊκά, δεν είχα διακόπτω. Είναι καλοί, κάνουν προγεννητικό έλεγχο. Εγώ τώρα που παραγωθώ ορισμένες κοπέλες με υπέρταση ή που φοβούνται για προεκλαψία ή είναι έτσι πιο προχωρημένη η οικογένεια, η ηλικία, και τους παραγωθώ καρδιολογικά, έχουν τον γυναικολόγο τους, έχουν τον παιδίατρο τους, έχουν τον καρδιολόγο, αν έχουν λίγη πίεση, λίγα προβλήματα, και βλέπω, εγώ τους παραγωθώ κάθε τρεις εβδομάδες, τους παρακολουθούν και οι γυναικολόγοι τους και βλέπω παράλληλα τι έλεγχο κάνουν. Και κάνουν, ναι, κάνουν όλα τα υπερηχογραφήματά τους. Έχουμε και εξειδικευμένα κέντρα και στη Λέμεσο και αυτό είναι ωραίο. Αυτό πρέπει να το λέμε, δηλαδή είμαστε δυνατοί. Στη Λέμεσο υπάρχουν εξειδικευμένα κέντρα τα οποία κάνουν σωστούς ελέγχους και μπορούν να έχουμε πάρα πολλές διαγνώσεις προγεννητικές. Αλλά επαναλαμβάνω ότι καμιά φορά ο οργανισμός δεν διαπλάζεται εντελώς στην ευρυγή ζωή. Δηλαδή μπορεί να είναι συμπτώματα τα οποία θα έχουμε μετά. Άρα λοιπόν, εκείνο που λέω, ο προγεννητικός έλεγχος είναι σωστός. Εδώ οι παιδίατροι ξεκινήσαν και κάνουν έναν, και είναι και πολύ, πολύ ωραίο, κάνουν έναν έλεγχο με υπερήχους σχεδόν ρουτίνα σε όλα τα παιδιά. Και αυτό, αν μελετηθεί, θα μας δώσει πάρα πολλές πληροφορίες τι όφελος μπορεί να έχουμε. Δηλαδή, οι παιδίατροι στη Λεμεσό, τουλάχιστον στη Λευκοσία, δεν έχω ιδιαίτερες σχέσεις. Με τους παιδίατρους στη Λεμεσό υπάρχει μια τάση, όλα τα παιδιά τα στέλνουν να κάνουν ένα υπερηχογράφημα. Αν αυτό μελετηθεί διαχρονικά, θα ξέρουμε τι όφελος έχουν από αυτό το πράγμα. Και ο λόγος που το κάνουν είναι διότι το κόστος δεν είναι για το παιδί μου, δηλαδή. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα στα 100. Α, λοιπόν, δεν είναι cost effective, δεν είναι κόστος και όφελος κλπ. Για το δικό μου παιδί θέλω να ξέρω, να είμαι ήσυχος. Οπότε πιθανό να μπαίνουν. Πάμε είχα μια κυρία της προάλλης μου τηλεφώνησε. Λέει, πήγα, έκανα και βρήκε μια τρυπούλα εδώ ο γιατρός εκεί. Εντάξει, τι να κάνουμε, τίποτα. Θα παρακολουθήσουμε αυτό το παιδί. Ναι. Το θέμα είναι, παραγωθώντας το, τι θα προλάβεις. Μπορεί να προλάβεις
πολλά πράγματα. Αλλά ερωτήματα. Με ένας κύριος μάλλον ηλικιωμένος, δεν μας είπε την ηλικία του, με 90% η μυοκάρδια. Σωστά το είπα. Ναι. Το ακούσαμε, μου το έχουν μεταφέρει. Ναι. Τι πρέπει να κάνει? Κοιτάξτε, πάλι μιλάει για καρδιακή ανεπάρκεια. Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή, ειδικά για την ανεπάρκεια. Πάλι μιλάει για καρδιακή ανεπάρκεια. Αν είναι ηλικιωμένος με 90% να δουλεύει, φαντάζομαι ότι έχει 10% κλάσμα εξώθησης, άλλοι που 90% έχει χαμένο το... Δεν πάνε οι καρδιακές ανεπάρκειες, δεν έχει σχέση πόσο δουλεύει το μυοκάρδιο. Όσο και σας φαίνεται παράξενο. Δηλαδή, μπορεί να έχει 10% κλάσμα εξώθησης και να δουλεύει καλύτερα από κάποιον που έχει 23% κλάσμα εξώθησης. Πάντα όμως είναι η αιτιολογία. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός πρέπει να κάνει με τον γιατρό του και να δουν ποια είναι η αιτία. Mm-hmm. Γιατί αν δεν αναστρέψουν την αιτία, δεν μπορούν να πέσουν με τα μούτρα για να αναστρέψουν την καρδιακή ανεπάρκεια. Mm-hmm. Αν δηλαδή ίσχυε, κοιτάξτε, αν έχουμε ένα μυοκάρδιο, το οποίο έχει αυτή την τρύπα και δεν την κλείνεις, πώς θα το φτιάξεις, ό,τι και να δώσεις. Αλλά πάντα αναζητούμε την αιτία που το προκαλεί. Πάντα η αιτία. Αν δεν έχει αυτή την τρύπα και έχει μια αρτηρία κλειστή και δεν δίδει οξυγόνο, πώς θα το φτιάξεις? Mm-hmm. Αν ανοίξεις την αρτηρία και δώσει οξυγόνο και πάρεις άλλο 20-30% μυοκάρδιο, τότε θα σώσεις και το υπόλοιπο. Είναι η αιτία. Είχαμε μιλήσει για τις βαλβιδοπάθειες. Αν έχεις μια ανεπάρκεια της μητροειδούς, η οποία σου έχει καταστρέψει το μυοκάρδιο, πώς θα φτιάξεις την καρδιακή ανεπάρκεια? Είχα μια κυρία από την Πάφο με καρδιακή ανεπάρκεια, νοσηλευόταν γιατί είχε λοιμώξεις του αναπνευστικού και χίλια δύο πράγματα. Βρήκαμε ότι είχε πρόβλημα με τη μητροειδή. Αρχίσαμε να φτιάχνουμε τη μητροειδή. Τώρα αυτή είναι καλά και εμείς καλύτερα. Πρέπει να βρεις την αιτία. Φυσικά δεν λέω ότι πάντα οι αιτίες αντιμετωπίζονται, αλλά πρέπει να βρεις την αιτία. Για να ξεκινήσεις τουλάχιστον από κάπου. Ακριβώς, για να ξέρεις τι αντιμετωπίζεις. Λοιπόν, άλλη μια ερώτηση, γιατρέ μου. Ένα παιδί που γεννιέται υγιές, χωρίς κάποια συγγενή καρδιοπάθεια, αυτό δεν αποκλεί το γεγονός ότι μεγαλώνοντας θα έχει οποιαδήποτε πάθηση της καρδίας? Καταρχάς, ένα παιδί που γεννιέται υγιές, που το έχει δει ο παιδίατρος του, έχει κάνει τα τεστ τα οποία είναι εγκεκριμένα και αποδεχτά από την παιδιατρική, την Αμερικάνικη Παιδιατρική και Καρδιολογική Ένωση, δεν είναι βέβαιο ότι δεν έχει συγγενή καρδιοπάθεια. Αυτό δεν είναι πανικός. Γιατί αν έχει συγγενή καρδιοπάθεια και δεν το έχει βάλει ο παιδίατρος του, τότε οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι ήπιες και αντιμετωπίζονται. Αλλά δεν είναι βέβαιο. Mm-hmm. Έχουμε περιστατικά που είναι εδώ οι επικοινωνίες, τις οποίες δεν μπορούμε να δούμε ούτε και με τα καλύτερα υπέρηχο. Οπότε θα μου πούν τελειοθετές, καλά γιατρέ μου, και πώς θα το καταλάβεις? Από έμμεσα στοιχεία. Θα καταλάβω δηλαδή, γιατί έχει διαταθεί η δεξιά κοιλία, ναι, γιατί έχει ουπριστεί τα πόδια, γιατί δεν βρίσκω άλλο λόγο. Οπότε θα πρέπει να μετρήσω, είναι η ειδική μέθοδη που μετρούμε τι περνάει στις δεξιές κοιλόιδες και στις αριστερές κοιλόιδες. Θα πρέπει να βάλω να δω την πνευμονική μου και εκεί, μόλις το δω, θα πάω να κάνω διεισοφάγιο και θα το βρω. Δίνει άλλα σημάδια δηλαδή. Άρα λοιπόν, αλλά προς Θεού όχι πανικό. Ένα παιδί το οποίο έχει ελεγχθεί, μεγαλώνει καλά, βάζει βάρος, δεν έχει πρόβλημα να παίξει, δεν σημαίνει ότι δεν έχει μια συγγενή καρδιοπάθεια, αλλά αυτές οι συγγενείς καρδιοπάθειες σε τέτοια παιδιά είναι καλοήθες εξορισμού. Mm-hmm. Μάλιστα. Και με αυτό τελειώνουμε. Αυτό είναι το καταληκτικό σας σχόλιο. Δεν υπάρχει λόγος πανικού. Όχι, αντιμετωπίζονται ίσα τις πλήστες φορές. Που αυτό mm-hmm. θέλουμε να πω. Εγώ, mm-hmm. το μήνυμα που θέλω να πω είναι ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά για τις σύμπλοκες και τα βρίσκουμε, και για τις υπόλοιπες πραγματικά γίνεται καλή δουλειά, γιατί υπάρχουν. Απλώς να ξέρει ο κόσμος ότι σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί εύκολα να γίνει αποκατάσταση της βλάβης και να ζήσουν αυτοί mm-hmm. καλά και εμείς καλύτερα, και ευχές για καλό Πάσχα. Ζαχαρίας Ακούνης, ο γιατρός της καρδιάς μας, έτσι σας λέω, γιατρέ μου. Καλό Πάσχα και σε εσάς, καλές γιορτές, και να προσέξουμε λίγο το φαγητό.
Πείτε το κι εσείς, γιατί τώρα με τις νηστείες μην πέσουμε την Κυριακή του Πάσχα με τα μούτρα στο φαγητό. Συμφωνώ, και στο κρέας. Απόλυτα, αλλά είναι το τμήμα το οποίο αναλαμβάνεις εσύ εγώ πάντοτε. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Μείνετε στο Capital στις 6 ώρα. Έρχεται κοντά σας ο Δημήτρης Σούγκλης με την εκπομπή «Η αλήθεια και η». Ακολουθεί στις 7.30 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Μάρκου με όλες τις εξελίξεις από την εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την προσοχή και που επιλέξατε το Capital για τη μεσημβρινή ενημέρωσή σας. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο στη 1 η ώρα. Καλό υπόλοιπο από όλη την ομάδα του Top Story και προσοχή ό,τι και αν κάνετε και κυρίως προσεκτικά στους δρόμους.